Και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλέ, ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Όλοι μαζί. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τις αμαρτίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίες ασθενείας ημών ένε και του αιώματος. Κ.
Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύ και αίγε στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου όλοι μαζί. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα. Και άφεσι ημίν τα φιλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν στους φιλέτες ημών. Και εμείς εν έγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά είσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν. Χριστέ το φως των αληθινών του φωτίζουν και υγειάζουν πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως απρόσιτο. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός Θεοτόκου και πάντως των Αγίων. Αμήν. Όλοι μαζί. Ευλογητός η Χριστέ. Να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους εκείνους οι οποίοι προσπαθούν το τελευταίο διάστημα να πείσουν, σε εισαγωγικά η λέξη πείσουν, τους Έλληνες ή τους πιστούς ότι τα σωματεία, οι οργανώσεις, οι αδελφότητες, τα κατηχητικά που υπάρχουν και λειτουργούν είτε κάτω από τη σκέπη και την ευλογία της ενορίας, είτε κάτω από τη σκέπη του Επισκόπου, δεν είναι δήθεν ορθόδοξα, δεν είναι δήθεν παραδοσιακά, δεν είναι δήθεν υγιή, δεν είναι ορθόδοξα και ό,τι καλύτερο, αλλά βγάζουν μέσα από τα σπλάχνα τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ούτε χρήσιμοι στην κοινωνία, ούτε καλή, ούτε σωστή και ούτε περισσότερο ορθόδοξη. Και αυτό το μήνυμα προσπάθησε να περάσουν κάποιες εκπομπές, σε κάποιες εκπομπές, τώρα τελευταία. Δεν θέλω να αναφέρω το όνομα της εκπομπής, είναι γνωστή, μια γνωστή δημοσιογράφος που ασχολείται με άλλα θέματα και ψάχνει να βρει χαμένους και ανθρώπους, κατά τα άλλα καλή και αξιόλογη και προσφέρει κοινωνικό έργο. Αλλά στο σημείο αυτό πιστεύω ότι υπερέβαλε κάπως τα πράγματα, ίσως να είχε κάποια μικρή δόση αληθείας για το συγκεκριμένο αυτό και τη συγκεκριμένη αυτή οργάνωση και τη συγκεκριμένη αυτή αδελφότητα, ίσως λέω, έτσι δεν το γνωρίζω εγώ, αλλά από τη στιγμή που γενικεύεις κάποια πράγματα και μιλάς
με γενικότητες και απευθύνεσαι σε όλο τον ελληνικό λαό και μιλάς για κατηχητικά κλπ. Και πολλά και διάφορα, αλλά και σε άλλες εποχές παλαιότερα, πολύ πιο παλιά, στο Έξτρα, από κάποιον πάλι γνωστό δημοσιογράφο που έτυχε αρκετές φορές να παρευρίσκομαι κι εγώ. Προσπαθεί λοιπόν να προσπαθούν όλοι αυτοί να χτυπήσουν και να πλήξουν τις ρίζες και τις παραδόσεις μας. Δεν πειράζει, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, προσπαθούν με όλα τα σύγχρονα μέσα που έχουν εις τα σχήρας τους, με τηλεοράσεις, με ραδιόφωνα, με εφημερίδες, με περιοδικά, με εξουσίες, με πολλά και διάφορα, να ξεριζώσουν την πίστη μέσα από τις καρδιές και τις ψυχές των Ορθοδόξων πιστών Ελλήνων. Πλην όμως, πιστεύω ότι εις αέρα βέρου δεν μπορούν να κατορθώσουν τίποτα, εκτός φυσικά από εκείνους που είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, χαμένοι, εντός και εκτός εισαγωγικών η λέξη χαμένοι, δεν έχουν καλή προαίρεση, έχουν μέσα στη ψυχή τους πολλά και διάφορα έτσι, πολλούς και διάφορους λογισμούς, αμφιβολίες ή απιστίες ή αθεΐες κλπ, ούτως ώστε αυτοί με το παραμικρό φύσημα του ανέμου, με το παραμικρό φύσημα μιας, θα λέγαμε έτσι, θαλασσοταραχής μικρής, αρχίζουν και απομακρύνονται από τον Θεό, από την Εκκλησία, από κοντά, από αδελφούς, αδελφούς και αδελφότητες και παίρνουν άλλο δρόμο και αρχίζουν και λένε πολλά και διάφορα. Όλοι οι υπόλοιποι, όσοι γνωρίζουμε τι σημαίνει ορθόδοξη πίστη, τι σημαίνει Θεός, τι σημαίνει να είμαστε κοντά και κάτω από τη σκέπη του Θεού και να μας προστατεύει σε κάθε μας βήμα και σε κάθε μας ενέργεια, να ξεκινάμε κάνοντας κάθε πρωί το σταυρό μας και την προσευχή μας και να κατακλεινόμαστε πάλι το βράδυ, πάλι κάνοντας την προσευχή μας και ευχαριστώντας τον Θεό για όλες τις ευεργεσίες Του, μικρές και μεγάλες, πολλές ή λίγες, ακόμη και για δοκιμασίες, γιατί μην ξεχνάμε, που το ξεχνούν δυστυχώς αυτό πολλοί χριστιανοί, ότι δεν είμαστε κοντά στο Θεό και δεν ευχαριστούμε μόνο τον Θεό επειδή μας προστατεύει και μας βοηθάει και μας φροντίζει, αλλά ακόμη και για τις μικρές και τις μεγάλες δοκιμασίες, τους μικρούς και μεγάλους σταυρούς, τους οποίους μας αποστέλνει κατά καιρούς, είτε έρχονται αυτοί από τις δικές μας αιτίες και αφορμές και τα παραστατήματα δικά μας. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο γνωστό, ότι δόξα λέει τον Θεό, όχι όπως λέμε σήμερα, μόνο όταν είμαστε καλά και όταν πάνε όλα δεξιά και πάνε κατευχή, δόξα τον Θεό πάντων ένεκε των συμβεβικότων μη. Δόξα τον Θεό πάντων ένεκε των συμβεβικότων μη. Δηλαδή, είναι ο πατήρ Βασίλειος, ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού εδώ, του Αγίου Βασιλείου, ο οποίος πάντοτε με αγάπη και καλοσύνη μας εξυπηρετεί, μας βοηθάει και συμπαραστέκεται στο έργο μας. Τον ευχαριστούμε και αυτή τη στιγμή, όπως τον ευχαριστήσουμε και θα έρθει κατάλληλη ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, δόξα τω Θεώ πάντων ένα και των συμβεβικότων. Έτσι, δηλαδή, οτιδήποτε μου τυχαίνει, είτε καλό, είτε άσχημο, είτε ωραίο, είτε όχι. Εν αντιθέσει με εμάς σήμερα, τους χριστιανούς του 20ου και 21ου αιώνα, που λέμε πάντα ότι κάνεις πως πάνε, δόξα τον Θεό, όλα καλά πάνε κλπ. Όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά, δεν λέμε το δόξα τον Θεό καλά και αυτό μου συνέβη, αλλά δεν πειράζει, δόξα τον Θεό και ο Θεός γνωρίζει γιατί μου έστειλε αυτή την δοκιμασία. Έτσι λοιπόν επανέρχομαι, αφού πίσω έκλεισα αυτή την παρένθεση, εμείς σήμερα που ζούμε κάτω από τη σκέπη και την ευλογία του Θεού και κάτω από καλούς και άξιους κληρικούς και εργάτες του Ευαγγελίου που αγωνίζονται να βοηθήσουν τα πνευματικά τους τέκνα, τα πνευματικά τους παιδιά, με πολλές θυσίες, με πολλούς σκόπους, με πολλές αντιξοότητες, με πολλές δοκιμασίες και πάρα πολύ μεγάλη επίθεση πολλές φορές από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βλάψουν τους κληρικούς και την Εκκλησία. Παρ' όλα αυτά καταφέρουν όμως όλοι αυτοί οι κληρικοί να αγωνίζονται επί της επάρξης της Ορθοδόξου πιστεώτητας και του ελληνισμού και να κρατάνε κοντά τους όλους εκείνους οι οποίοι πραγματικά
τρέφονται, μεγάλωσαν και τρέφονται και συνεχίζουν να τρέφονται με θανάματα της γλυκητά της πίστεώς μας και ορθοδοξίας μας. Να κάνω μια διακοπή, να ευχαριστήσουμε τον κύριο καθηγητή του Πανεπιστημίου, τον κύριο Παναγιώτη Χριστόπουλο, ο οποίος μας τίμησε σήμερα την παρουσία του, αλλά έχει μειωμένες υποχρεώσεις και πρέπει να φύγει. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρευρέθηκε και ευχόμεθα χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ο γνωστός καθηγητής, ο οποίος με την βοήθεια του Θεού του Αγίου Κοσμά ανεκάλυψε τα λείψανα του Αγίου Κοσμά του Τούρου στη Βόρεια Ήπειρο το 1974, νομίζω, αν είμαι καλός. Το 1974 ήταν, κύριε καθηγητά. 1984. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας είχε τιμήσει με την παρουσία του και σε μια εκδήλωση που είχαμε κάνει στο Πολεμικό Μουσείο πέρυσι τον Μάιο, προς τιμή του Αγίου Κοσμά, που είχε κάνει ένα θαυμάσιο λόγο, μια περισπούδαστη έτσι μελέτη γύρω από τον Άγιο Κοσμά και την εποχή μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επανέρχομαι. Ζούμε, αδελφοί μου, σε πολύ περίεργες ημέρες, εποχές και έτη, που καθημερινά οι τηλεοράσεις και τα μέσα μαζικής ενημερώσεως μας βομβαρδίζουν με πολλά και ποικίλα τραγικά, δυσάρεστα και φοβερά πράγματα, τα οποία τους ανθρώπους τους κάνουν να φοβούνται, να τρέμουν, να τρομοκρατούνται και να λένε πού πάμε, πού βρισκόμαστε και τι συμβαίνει. Σκάνδαλα δεξιά και αριστερά, σκάνδαλα σε πολλούς και μεγάλους, σε υψηλά κλιμάκια, σε όλους τους τομείς της πολιτείας μας, παντού. Έτσι, παλαιότερα ακούγανε, κάπου-κάπου ακούγαμε, ξέρω εγώ, σκάνδαλα για τους κληρικούς, γινότανε τεράστιο θέμα, άλλαξε αυτόν σαν αληθινά, τα περισσότερα ήτανε ψευδή και ήτανε σκόπιμα για να χτυπήσουν την Εκκλησία μας και βρίσκανε λοιπόν ευκαιρία πολύ και διάφορα να κατηγορούν την Εκκλησία και το Ράσο. Και λέγαμε πολλές φορές όλοι μας, και ο πατήρ Νεκτάριος και ο πατήρ Βασίλειος και τα κοινότητα και πολλοί άλλοι κληρικοί, ότι από τη στιγμή που και οι κληρικοί είναι άνθρωποι, έτσι και βρίσκονται μες στην κοινωνία, φυσικό είναι μέσα σε 3, 4, 5.000, 10.000 κληρικούς περίπου που έχει ολόκληρη Ελλάδα και μοναχούς, συνολικά ας πούμε 10-15.000, να βρίσκονται και 2 και 3 και 5 και 10 και 15 και 20 πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι να μην είναι σωστοί. Φυσικό είναι. Από τη στιγμή που είναι άνθρωποι και από τη στιγμή που ζουν σε μια κοινωνία, κάθε άλλο παρά αγγελική. Και ότι παντού σε όλους τους τομείς βρίσκει κανείς ανθρώπους οι οποίοι δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και του λειτουργήματός των. Ήταν γεγονός. Και εντάξει, άλλοι το δεχόντουσαν και άλλοι δεν το δεχόντουσαν. Άλλοι λοιπόν που σιγά σιγά ξεσπάνε διάφορα σκάνδαλα τα οποία βλέπουμε ότι πραγματικά στη συντριπτική πλειοψηφία οι περισσότεροι, θα λέγαμε έτσι, οι περισσότερες θέσεις και οι περισσότεροι άνθρωποι που βρίσκονται ψηλά ή βρίσκονται σε θέσεις όπου θα έπρεπε να εξυπηρετούν το δημόσιο και το ατομικό συμφέρον, δυστυχώς αυτοί εκμεταλλεύονται περιστάσεις και καταστάσεις για να προσίδει ενόφελος, προσίδει οτέλεια. Πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω ότι είναι φυσικό στην εποχή μας, στα έσχατα χρόνια θέλετε που ζούμε, ότι θα υπάρχουν άνθρωποι σε όλους τους τομείς, σε όλους τους κλάδους, σε όλες τις θέσεις, οι οποίοι θα είναι ανάξιοι της θέσεώς τους και του λειτουργήματός τους. Αλλά πιστεύω οι περισσότεροι, γιατί υπάρχει μία νοοτροπία η οποία θέλει να πείσει τους ανθρώπους και τους Έλληνες και γενικότερα όλο τον κόσμο ότι δεν υπάρχει πλέον τίποτε, τα πάντα έχουν διαλυθεί, δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο, δεν υπάρχουν άνθρωποι με αξία, με καρδιά, με δύναμη, με αξίες, με ιδανικά, με πιστεύω κλπ. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Προσέξτε το αυτό, είναι η ταπεινή μου άποψη, αλλά πιστεύω ότι τη συμμερίζετε πάρα πολύ. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι στέκονται ψηλά και αγωνίζονται, άνθρωποι φυσικά οι οποίοι δεν φαίνονται, ούτε τους αρπάζει ο φακός της δημοσιότητος για πολλούς και διαφόρους λόγους και σκοπιμότητες που επιδιώκουν αυτοί οι οποίοι έχουν στα χέρια τους τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Και αυτή είναι η πλειοψηφία. Πλην όμως, επειδή δεν φαίνονται αυτοί
στη τηλεόραση, επειδή δεν παρουσιάζει το έργο τους, επειδή δεν πουλάει ο κατατοκοινός λεγόμενος στις τηλεοράσεις, εφημερίδες, κάτι τέτοιο, που και αυτό το αμφισβητώ, δεν πουλάει σύμφωνα με ποιους, σύμφωνα με αυτούς, σύμφωνα με τα δικά τους γκάλες, με δικές τους δημοσκοπήσεις. Πού το ξέρουμε εμείς? Έτσι λένε αυτοί. Το έκαναν, έδειξαν κάπου και κάποια φορά, ας πούμε, ένα ποιοτικό έργο και δεν έτρεξε ο κόσμος. Έδειξαν κάποια φορά κάποια προσπάθεια αξιόλογη, μικρή, μεγάλη, και δεν έτρεξε ο κόσμος και δεν τη στήριξε ο κόσμος. Έτρεξαν ποτέ σε ένα ναό να πάρουν, να βρουν τον ιερέα και να συζητήσουν μαζί του και να τους πει το ποιμαντικό και το ενοριακό έργο που κάνει, ή το μητροπολιτικό, το επισκοπικό που κάνει ένας επίσκοπος, και να το παρουσιάσουν και να πούν, να αρχίσουν να τα τηλέφωνα να πέφτουν, ας πούμε, στο κανάλι και να πούν, τι είναι αυτά που μας δείχνετε, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, δείχτε μας τη Σούλα, τη Μούρα, τη Μάρα, τη Γκούρα, τη πάει λέγοντας κλπ. Τα οποία ή τα σκυλιά ή τα γατιά ή εντάξει, όλα καλά και χρήσιμα. Αλλά έχουν εξυψωθεί πλέον κατά αυτούς κάποια πράγματα τελείως επουσιώδη, τελείως ασήμαντα, και έχουν αφήσει όλα εκείνα τα οποία προσφέρουν και πνευματική αλλά και υλική τροφή στην κοινωνία, προκειμένου να ξεπεριφερθούν τα δικά τους συμφέροντα και δικές τους σκοπιμότητες. Φυσικά λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι πιστοί σε όλες τις τάξεις, σε όλους τους τομείς, στον κλήρο ιδιαίτερα, που αγωνίζονται για να προσφέρουν ό,τι καλύτερο και ό,τι μπορούν μέσα στα μέτρα των δυνατοτήτων τους. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι δεν είμαστε η μειοψηφία, αλλά είμαστε η πλειοψηφία, και σκόπιμα δημιουργούν τέτοια εντύπωση, ούτως ώστε να φοβούνται οι άνθρωποι να εκδηλωθούν. Γιατί όταν ξέρεις ότι υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι κάνουν αυτό που κάνεις εσύ, παίρνεις θάρρος, παίρνεις κουράγιο. Αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος ως πόλεο γυρά, λένε οι πατέρες και η Αγιογραφή. Ένας αδελφός όταν βοηθιέται από έναν άλλο αδελφό, γίνεται σαν μια πόλη οχυρωμένη, που δύσκολα κάποιος μπορεί να την καταλάβει και να την πολιορκήσει και να την κάνει δική του. Έτσι είναι όλες οι περιπτώσεις. Όταν υπογνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλοι αδελφοί μας οι οποίοι κάνουν το ίδιο πράγμα που κάνουμε και εμείς, παίρνουμε θάρρος, παίρνουμε δύναμη, παίρνουμε κουράγιο και συνεχίζουμε το έργο μας. Όταν όμως προσπαθούμε να ακούμε και οι περισσότεροι επηρεάζονται, είμαστε λίγοι εμείς και να τι θέλει ο πολύς ο κόσμος, όλα αυτά τα ξυλοκέρατα, όλες αυτές τις ανοησίες, όλες αυτές τις βλακίες, όλες αυτές τους αισθησιασμούς, όλα αυτά τα γυπνά, όλα αυτά εκείνα, θα σου λέει αυτά θέλει ο κόσμος, αυτή είναι η πλειοψηφία. Άμα δεν ήταν η πλειοψηφία, θα τα έδειχναν τηλεοράσεις, θα τα έδειχναν τα κανάλια. Όχι. Είναι σκόπιμα, μεθοδευμένα, για να ρίξουν το ηθικό των Ορθοδόξων Ελλήνων, μας ενδιαφέρει κυρίως η χώρα μας, η Ελλάδα μας και η πιστή μας, και όλοι οι Ορθόδοξοι πιστοί δηλαδή, να ρίξουν το ηθικό όλων μας, να νομίζουν ότι είμαστε μειοψηφία, να πέφτουν τα φτερά μας, να μην έχουμε διάθεση ούτε για αγώνα, ούτε για να κάνουμε κάτι καλό, και να αφινόμαστε στη μοίρα μας. Όχι. Χρειάζεται θάρρος, χρειάζεται πίστη, χρειάζεται δύναμη, χρειάζεται αποφασιστικότητα. Δεν είμαστε λίγοι, είμαστε πάρα πολλοί, αλλά και λίγοι να ήμασταν, και λίγοι να ήμασταν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει τίποτα αυτό άραγε? Τι σημαίνει αυτό? Τίποτα δεν σημαίνει. Και λίγοι να ήμασταν, που είμαστε η πλειοψηφία, επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί πάντοτε λίγοι δεν ήταν το μικρό πίμνιο? Μη φοβούμε το μικρό πίμνιο, δεν μας είπε ο Κύριός μας. Πάντοτε λίγοι μπροστά στα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων που υπάρχουν, η πλειοψηφία είναι η πιστή. Περισσότεροι είναι άπιστοι, είναι άθεοι, είναι αλόδοξοι, είναι ετερόδοξοι. Λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν. Δεν έχει λοιπόν σημασία και αν ήμασταν λίγοι. Μη φοβού το μικροπίμνιο. Αλλά και στην εποχή θα υπενθυμίσω μάλλον την αγάπη σας στην εποχή του Αγίου, του Νόε. Έτσι. Τι έγινε στην εποχή του Νόε? Μήπως σώθηκαν πολλοί στην εποχή του Νόε? Πόσοι σώθηκαν? Πολλοί το ξέρουν. 8 άνθρωποι. Ο Νόε, η σύζυγός του, τα 3 παιδιά του, ο Σιόμ, Χαμ και ο Ιάφεθ, και οι 3 γυναίκες των παιδιών. 3 παιδιά και 3 σύζυγοι, 6. Ο άντρας 7 και η γυναίκα 8. 8 άνθρωποι. Από όλο τον κόσμο τον τότε, πόσοι ήταν δεν γνωρίζουμε, δεν αναφέρει ούτε η Γεωγραφία ούτε η Άγιος, άνθρωποι, μόνο 8.
Και το 8 είναι συμβολικό. Κάνω μια μικρή παρένθεση. Συμβολίζει τους 8 αιώνες, λένε οι πατέρες, εξακριβωμένο αυτό, που θα ζήσει ο κόσμος. Διότι ο κόσμος, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες, την Αγία Γραφή, θα ζήσει 8 αιώνες, 8 χιλιετίες δηλαδή, το πολύ. Δεν είναι το παρόν, όπως κάποια άλλη στιγμή θα κάνουμε περισσότερη αναφορά. Και αυτό συμβόλιζε και ο αριθμός αυτός στον κατακλυσμό του Νόε, 8 άνθρωποι που επέζησαν. Πάω λίγο πιο κάτω, στην καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων. Πολλοί επέζησαν. Ο Λότ, η σύζυγός του, η οποία μετά έγινε στήλη άνθρωπος, και οι δύο κόρες του. Πάλι 4 άνθρωποι. Η πλειοψηφία κάτω. Δεν παίζει λοιπόν ρόλο αν είναι πολλοί ή λίγοι. Αυτό που έχει αξία και σημασία είναι η αλήθεια. Είναι να είμαστε κοντά στο Θεό, κοντά στην αλήθεια. Έως θανάτου αγωνίσου υπέρ της αληθείας, λέει η Γραφή, και Κύριος ο Θεός σου πολεμήσει υπέρ σου. Μέχρι θανάτου να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια, που αλήθεια είναι ο ίδιος ο Χριστός, έτσι δεν είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Αφού ο Χριστός είναι η αλήθεια, αξίζει λοιπόν να αγωνιζόμαστε για την αλήθεια και να θυσιαζόμαστε για την αλήθεια, όπως θυσίασαν τη ζωή τους και έξαν το αίμα τους χιλιάδες εκατομμύρια άγιοι, εκατομμύρια μάρτυρες. Και σήμερα τους θυμάμαι και τους εορτάζουμε ως Αγίους. Γιατί θυσιάστηκαν είτε με τα έργα τους, με τη ζωή τους, με τους κόπους που έκαναν, με τους ιδρώτες, με τις προσευχές, με τις θρηστείες, με το κόψιμο του θελήματός του, είτε έξαν το αίμα τους και μαρτύρησαν. Αξίζει λοιπόν να αγωνιζόμαστε έστω και αν είμαστε λίγοι. Γιατί πολλές φορές η σπίθα έτσι μπορεί να γίνει ολόκληρη φωτιά. Και να καεί από μια σπίθα, ξεκινάει η φωτιά πολλές φορές και καίγεται ολόκληρο δάσος και γίνεται πυρκαγιά, φουντώνει, η οποία δεν μπορεί να τη σβήσουν ούτε οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ούτε τόνοι νερού. Από μια σπίθα. Έτσι λοιπόν, από μια πνευματική σπίθα ενός πνευματικού ανδρός ή γυναικός, ενός πραγματικού πιστού, ο οποίος αγωνίζεται για την αλήθεια, για την πίστη μας, για τις παραδόσεις μας, μπορεί αυτός ο ένας, να ανάψει ολόκληρη πυρκαγιά, να σπείρει δηλαδή αυτή τη σπίθα παντού, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλη την κοινωνία που ζει, στο χωριό του, στην πόλη του ή ακόμα και σε ευρύτερο πεδίο. Γι' αυτό και λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος σχεδόν τίποτα δεν έχει αφήσει χωρίς να το σχολιάσει, αφού ερμήνευσε άλλωστε και τα δύο Ευαγγέλια, το κατά Ματθαίον και το κατά Ιωάννη, που εκεί μέσα πέρα πάνε τα πάντα, αλλά και πολλά άλλα πράγματα, έχει προβληματίσει. Λέει ότι αρκεί και ένας άνθρωπος, λέει, ο οποίος να είναι με θείο ζήλο πεπειρωμένος, να φτιάξει και να διορθώσει ολόκληρο Δήμο. Αρκεί γάρ και είσαι άνθρωπος, θείο ζήλο πεπειρωμένος, ολόκληρο διορθώσαστε Δήμο. Να φτιάξει και να διορθώσει ολόκληρο Δήμο. Ένας άνθρωπος. Άρα λοιπόν δεν μας τρομάζει, ούτε μας πτωεί, ακόμη λέω και αν είμαστε λίγοι. Φτάνουνε και φτάνουμε εμείς οι λίγοι που είμαστε, εάν είμαστε που δεν είμαστε, παραλαμβάνω, να βοηθήσουμε και να μεταλαμβαδεύσουμε τις αξίες μας, τα ιδανικά μας, τις παραδόσεις μας, την πίστη μας. Να μην σας κουράσω όμως άλλο, νομίζω ότι είναι αρκετά αυτά τα οποία σας είπα. Το μήνυμα το οποίο ήθελα να σας περάσω, πιστεύω ότι έγινε κατανοητό, ότι χρειάζεται δηλαδή επίλογος ως επιμήθειο, κλείνω. Χρειάζεται δηλαδή θάρρος, δύναμη, αποφασιστικότητα, ελπίδα και αγώνας. Αγώνας έως εσχάτων. Όσο μπορεί ο καθένας. Όσο μπορεί. Σας αναφέρω ένα περιστατικό το οποίο είναι λίγο χαριτωμένο και έχει όμως τη σημασία του. Όπως ξέρετε, 7 συν 7 έτοιμο στο Άγιον Όρος, 87-94 και από το 94 μέχρι το 97-98 πήγαινε ερχόμενα. Λοιπόν, εκεί υπάρχει κυκλοφορεί Εβραίος, ένα περιστατικό, όχι Εβραίος, η εθνικότητα Εβραίος, έτσι. Όχι, βέβαια, σε έκλασε. Λοιπόν, κυκλοφορεί Εβραίος, ένα περιστατικό, έτσι, χαριτωμένο. Καθόταν ένας αγιορείτης μοναχός, λέει, απάνω σε ένα μπαλκόνι, εκεί τα ξύλινα που έχουν, που κρέμονται έξω από τα κτίρια και τα τείχη και πολλές φορές, κάτω να σκύψει κανείς, βλέπει χάος, και βλέπετε θάλασσα και τα βράγια σε ύψος, ας πούμε, 15-20-30 μέτρων και πολλές φορές περισσότερο. Και τον πλησίασε ένας άλλος, ένας προσκυνητής που είχε πάει
Του λέει, τι κάνεις, αδελφέ μου, πάτερ, την ευχή σας, ευλογείτε, του Κύριου λέει. Αυτός καθόταν στον παρκόν και κουνούν στα πόδια του. Λέει, ναι, εδώ κάτω μου, λέει, και κουνάω τα πόδια μου. Τα σάστησε αυτός ο κοσμικός, ο λαϊκός. Λέει, μοναχός τώρα να κάθεται εδώ πέρα και να κουνάει τα πόδια του. Λέει, τι κάνετε, με τι ασχολείστε εδώ πέρα στο μοναστήρι, πάτερ μου, και ρωτά μου. Τίποτα, λέει, εδώ κάθομαι, λέει, όποτε έχω ελεύθερο χρόνο, λέει, κάθομαι εδώ, έρχομαι εδώ πέρα, λέει, στο μπαλκόνι, λέει, και κουνάω τα πόδια μου. Λέει, δεν πάτε, λέει, να κάνετε κάποια διακονία, κάποιο εργό και τα λοιπά. Όχι, λέει, δεν κάνω τίποτα, λέει, ούτε αγιογραφείτε, ούτε ξέρω εγώ, σκαλίζετε, όχι, ούτε ξέρω εγώ, καλλιεργείτε τους κήπους, όχι. Τι κάνετε, λέει, τίποτα, εδώ κάθομαι, λέει, και κουνάω τα πόδια μου. Λέω, καλά, μοναχός, λέει, και κάθεστε πέρα και κουνάω τα πόδια, δεν κάνει τίποτα άλλο. Σκανδαλίστηκε, λοιπόν, και έφυγε. Κάθισε 2-3 μέρες εκεί πέρα, έψαχνε από εδώ, έψαχνε από εκεί να βρει κάποια λύση, κάποια απάντηση στο σκανδαλισμό του, στο ερώτημά του. Κάποια στιγμή πόρεσε και είδε το γέρο του μοναστηριού και του λέει: Γέροντα, λέει, ήρθα εδώ να περιθώ λε στο Άγιον Όρο και σκανδαλίστηκα. Λέει: Γιατί, λέει, παιδί μου, γιατί έτσι δεν γνώρισε ένα μοναχό του μοναστηριού και αυτό λέει: Κάθεται εκεί στο παρκόν και κουνάει μόνο τα πόδια του. Του μου φάνηκε περίεργο, λέει: Μοναχή λε στο Άγιον Όρο, εμεί έξω λέει: Κάνουμε πιο πολλά, προσευχόμαστε, νηστεύουμε, κάνουμε εκείνο, κάνουμε το άλλο κλπ. Λέει, παιδί μου, λέει, δεν περάζει, λέει. Έτσι είναι, λέει. Μερικές φορές όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο, ούτε μπορούν όλοι να σηκώσουν τα ίδια κιλά και να κάνουν τα ίδια πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος που τον βλέπεις έχει μια μεγάλη ιστορία που δεν επιτυπώνω στο να την αναφέρομαι. Με το ζόρι τον έφερα εδώ στο Άγιον Όρος, με το ζόρι τον κρατάω και του είπα, δεν θα κάνεις τίποτα, του λέω, όταν τον έφερα. Τον γνώρισα εγώ αυτό, τον άνθρωπο. Δεν θα κάνεις τίποτα. Απλώς λέει, θα είσαι στο Άγιον Όρος. Τίποτα άλλο θα κάνεις. Ούτε λέει θα προσεύχεσαι, ούτε θα νηστεύεις, ούτε θα κάνεις εργόθυρο, τίποτα. Απλώς θα βρίσκεσαι στο περιβόλι της Παναγίας. Τίποτα άλλο δεν θα κάνεις. Αυτός όμως σιγά σιγά, αφού καθόταν εκεί στο Άγιον Όρος, κάποια στιγμή ερχόταν οι τύψεις τρόπων την να ερχόταν, σου λέει τι κάνω τώρα εγώ εδώ πέρα. Οι άλλοι τρέχουν ή κάνουν κάποιο εργόθυρο, οι άλλοι πάνε στην προσευχή, δεν θα πάω και εγώ. Και λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, όσο περνούσε ο χρόνος, σιγά 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 εντασσόταν μέσα στο όλο κλίμα του μοναστηριού και πήγαινε κάπως καλύτερα. Παρ' όλα αυτά όμως συνέχιζε. Όταν βαριόταν, πηγαίνει εκεί και να κουνάει τα πόδια του. Και του λέει: Κούνε τα πόδια σου, αρκεί να είσαι στο Άγιον Όρος. Και εκεί, ακόμα και εκεί, αν μείνει, τελικά θα σωθεί. Βλέπετε λοιπόν την οτροπία και το σκεπτικό. Ποιο είναι το μήνυμα που περνάει? Δεν είναι το μήνυμα ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, δεν χρειάζεται να κάνουμε νηστείες, προσευχές, αγρυπνίες και όλα τα σχετικά και όλες τις αρετές να καλλιεργούμε. Όχι. Αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι όταν νιώθουν αδύνατοι και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν χρειάζεται να κάνουν και πολλά πράγματα. Αρκεί να είναι κοντά στο Θεό, να είναι κοντά σε ένα αγιασμένο χώρο και εκεί, εάν παραμένουν χωρίς να κάνουν αμαρτίες, έτσι, γιατί αυτός δεν έκανε αμαρτίες, δεν μπορούσε να κάνει αρετές, δεν μπορούσε να εργαστεί, να αποκτήσει αρετές. Αλλά παρόλα αυτά όμως, αυτός ο άνθρωπος, εάν συνεχίζει να παραμένει κοντά στον Θεό, θα μπορέσει να σωθεί. Έτσι λοιπόν, με πίστη, με ελπίδα και με αποφασιστικότητα, ας συνεχίσουμε όλοι μας τον μικρό ή τον μεγάλο αγώνα που κάνουμε και τον προσωπικό και τον ατομικό και της οικογένειας και της ενορίας και της αδελφότητας που είμαστε, του μοναστηριού και του άλλου χώρου ο οποίος βρίσκεται και έχει ταχθεί ο καθένας, ο καθής αφού εντάχθει, αλλά να είμαστε κοντά στο Θεό, να είμαστε κοντά στη σκέπη και στην ευλογία του Θεού και της Παναγίας μας, είμαστε σίγουροι και θα είμαστε σίγουροι ότι το τέλος θα είναι πολύ ευχάριστο και θετικό για όλους μας και θα βρεθούμε εκεί που όλοι μας πιστεύουμε και θέλουμε να βρεθούμε κοντά στην αιώνια ζωή, κοντά στον Κύριό μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν όλοι μαζί μας σήμερα. Να καλέσουμε τον Πνευματικό Επίτροπο, με συγχωρείτε, τον Εφημέριο του Ιερού Ναού του Αγίου Βασιλείου, να μας θυμίσει και να μας κόψει την πίτα μας. Και στη συνέχεια θα μας πει και δύο λόγια ο Πατήρ Νεκτάριος, που έχουμε την χαρά και την τιμή σήμερα, ο Πατήρ Νεκτάριος του Μουρατσιώτης, μαζί με τους αδελφούς από την Ιερά Μονή Σεραφείμ, του Σαρόπου και Αγίου Αυγουστίνου, να μας πει δύο λόγια, ό,τι εκείνος τον φωτίσει κάτι στο Θεό. Θεό μας είναι. Να μας πείτε και δύο λόγια. Καλά, πείτε μας δύο λόγια. Εγώ ήθελα να απευθύνω ένα εγκάρδιο χαιρετισμό σε όλους σας, τον πατέρα
Μάξιμο. Έχουμε μια γνωριμία αρκετών ετών. Έχουμε μια πνευματική επικοινωνία και μια συνεργασία εδώ. Βέβαια, δεν είναι της παρούσης να εξάρουμε το έργο το οποίο επιτελείτε. Γιατί η προσφορά σας είναι πάρα πολύ μεγάλη και στην Εκκλησία και στην πατρίδα και στις παραδόσεις και στον άνθρωπο. Και θα έλεγα ότι αυτό γίνεται σε μια εποχή που είναι μια αναγκαιότητα. Γιατί μοιάζεται με όρεξη μέσα σε μια έρημο. Και είναι έρημος η εποχή μας, είναι στήρα, είναι άγωνος, είναι αγεώργητος, δεν παράγει, δεν καρποφορεί και είναι γνωστή η εικόνα μέσα στην οποία ζούμε σήμερα, μια εικόνα πνευματικής παρακμής, ηθικής κατάπτωσης, μια εικόνα που λιδωρεί το πνεύμα, που επέζει τις αξίες, που προδίδει τις παραδόσεις. Βέβαια, το ερώτημα το μεγάλο είναι τώρα πώς θα αναστραφεί αυτή η επικίνδυνη πορεία. Πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Πώς θα βρούμε το δρόμο μας. Γιατί ο άνθρωπος είναι παραδεκτό από όλους και όχι μόνο από εμάς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, ότι είναι ένας περιπλανόμενος, ένας ποδηπόρος στον εφιάλτη μιας ερήμου. Και επειδή μίλησα ακριβώς για την αναστροφή αυτή, θέλω να πω ότι η βαριά, η ευθύνη και το χρέος ανοίξει σε εμάς. Σε εμάς που έχουμε στρατευτεί, που είμαστε στρατευωμένη Εκκλησία του Χριστού και πρέπει να έχουμε πάντα στη συνείδησή μας ότι είμαστε οι συνεχιστές των Αποστόλων. Είμαστε δηλαδή οι Απόστολοι. Είμαστε εντολοδόχοι. Είμαστε η μόνη ελπίδα που μπορεί να αλλάξει την πορεία αυτή. Βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε αυτά που ο ίδιος μας έδωσε σαν εντολή και μας είπε, εμείς είσαστε το άλαστι της γης, είσαστε το φως του κόσμου, η ζήμη που όλο το φύραμα ζημεί. Άρα λοιπόν, έχουμε βαριά ευθύνη και χρέος να διαλύσουμε τα σκότη και τα νέφη που καλύπτουν την εποχή μας. Να γίνουμε οι συντηρητές και η προστασία της κοινωνίας από τη σύψη και την αποσύνθεση. Είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα μετασχηματίσουμε, θα ανανεώσουμε τον κόσμο, θα κάνουμε το καινούριο ψωμί. Είμαστε δηλαδή αυτοί που θα προσφέρουμε τον άρτο της ζωής σε αυτή την εποχή. Δεν θα ήθελα να συνεχίσω γιατί έχετε ένα πρόγραμμα. Χαίρομαι διότι έχω μια κοινωνία με εσάς, τον πατέρα Μάξιμο, με όλους σας. Και θέλω να ευχηθώ εκ βάθους καρδίας το έργο σας να συνεχιστεί με την καποφορία που μέχρι τώρα έχει και ακόμα περισσότερο. Και να ευχηθώ βέβαια, μια και κόβε την μπήκα μας σήμερα, καλή χρονιά, προοδευτική χρονιά, πνευματική χρονιά και ψυχικά ωφέλιμη χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον πατέρα Βασίλειο για τα καλά του λόγια, για την αγάπη του σεβασμού τον οποίο μας δίνει χρόνια τώρα. Θα ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την ευχαρίστηση και για την προσφορά του να μας φιλοξενήσει εδώ στον χώρο, στο χρονικό κέντρο του Αγίου Βασιλείου, που βλέπετε είναι και ένας παρεκκλήσιο που τιμάται υπό όνομα του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, καθώς να ευχαριστήσουμε και το Συμβούλιο του Ιερού του Αγίου Βασιλείου και όλους τους επιτρόπους εκείνοι, οι οποίοι πάντα μας βοηθούν και μας στηρίζουν σε όλο το έργο μας, αλλά και ιδιαίτερα σήμερα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ότι το παρεκκλήσιο για το οποίο μίλησε ο πατήρ Μάξιμος είναι αυτό εδώ. Εδώ, αυτό. Το υπόλοιπο μέρος ήταν πάντα μια αίθουσα η οποία μας εξυπηρετούσε σε πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, θέλησαν πολύ να την
αγιογραφήσουν, δεν πάρει όμως να μας εξυπηρετεί πάντοτε, χωρίς καμία έτσι, ιδέα ότι κάνουμε και κάποια παρατυπία. Έτσι, εδώ ο ναός είναι από εδώ είναι η αίθουσα και έτσι πολύ καλά κάνουμε αυτή την γιορτή. Και... όχι, όχι, γιατί υπάρχουν και μερικά σχόλια. Αυτό το είπα. Όχι εσείς. Καθώς να ευχαριστήσουμε και το Συμβούλιο του Ιερούματος Αγίου Βασιλείου και όλους επιτρόπους εκείνοι, οι οποίοι πάντα μας βοηθούν και μας στηρίζουν σε όλο το έργο μας, αλλά και ιδιαίτερα σήμερα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον πατέρα Σταύρο, πολύ. Ότι το παρεκκλήσιο για το οποίο μίλησε ο πατήρ Μάξιμος είναι αυτό εδώ. Εδώ, αυτό. Ο υπόλοιπο μέρος ήταν πάντα μία αίθουσα η οποία μας εξυπηρετούσε σε πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, θέλησαν πολύ να την αγιογραφήσουν. Δεν πάρει όμως να μας εξυπηρετεί πάντοτε, χωρίς καμία έτσι, ιδέα ότι κάνουμε και κάποια παρατυπία. Έτσι, εδώ ο ναός είναι από εδώ. Από εδώ είναι η αίθουσα και έτσι πολύ καλά κάνουμε αυτή την γιορτή. Και... όχι, όχι, γιατί υπάρχουν και μερικά σχόλια. Αυτό το είπα. Όχι εσείς. Οτιδήποτε γίνεται, ό,τι πείτε, λέει ο κύριο μας, πάντα προς δόξα θεοποιείτε. Είτε πίνετε, είτε εστίετε, οτιδήποτε, πάντα προς δόξα θεοποιείτε. Και αυτή τη στιγμή είναι τώρα, συγκεντρωθήκαν όλοι κάτω από τη σκέπη του Θεού, όπου οι δύο ή τρεις συγκεκριμένοι του ονόματι εκεί, ημί και εγώ, λέει ο κύριο μας. Και ήρθαμε εδώ για να ευχαριστούμε πνευματικά και να ακούσουμε ένα λόγο τελείας. Δεν νομίζω ότι κάνουμε κάτι με αυτό. Όλοι μαζί να ψάχνουμε το «Εισπάσαν τη γη να ξύρετε τον χρόνο σου». Διαβάσουμε μια ευχή που αφορά εδώ τη διαδικασία της κουπής πίτας. Και θα με συγχωρέσετε εμένα, επειδή είμαστε προσκεκλημένοι και στον Άγιο Χαράλαμο ότι βουλάτσουν να σπερνώ, να υποχωρήσουμε. Λοιπόν, «Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντος και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνων, πάσα την γη να εξήρθε το φθόγκο σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεοτρέπωσε δογμάτισας την φύση των βασιλεύ των αιώνων. Ο πολλής είναι λέει και πλούσιος εν αγαθότητη. Ο τα δώρα των μάγων είναι μυθλέμ προσδεξάμενος. Ο άρτος της ζωής ο εκ του ουρανού καταβάς. Ο καιρούς και χρόνους εν της σύ εξουσία θέμενος και τη ζωήν ημών εις χείρα σου διακρατών. Επάκουσον ημών δεωμένος σου εν διευσίμου ημέρα ταύτη. Επί τη εισόδο ημών εις τον αίων εν εαυτών της Χριστότητός σου και ευλόγησον την πίταν ταύτη μου. Την προσφερωμένη εις δόξα σύν και τιμήν του εν Αγίης Πατρος ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον εφ' ημάς τους τεταδώρα ταύτα ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα ουρανίους δωρεά σου ότι επί σύ ελπίκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον το σύνδεσμον τούτων και τα εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον αγαθή στη ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών, ότι ου καπάρτο μόνο ζήσε άνθρωπος. Πρεσβείες Παναχράντος Γεμητρός, του εν Αγίης Πατρος ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντους των Αγίων, των απαιώνων σε ευαρεστησάντων, δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμο δόξα, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών,
τες πρεσβείες Παναχράντου Αυτομητρός, του Αγίου Αναυγής Πατροσημών, Βασιλείου του Μεγάλου, του Αγίου Ενδόξων και της Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και πάτια του Αναυγής Πατροσημών, Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους και του Αναυγής Πατροσημών, Κοσμάρτου Εθνομάρτυρος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή χρονιά λοιπόν. Κόφτε και μετά κάτσουμε. Πατέρα Ευγένια, θα πείτε. Στο όνομα του Πατρός. Ποιος πίστεως διδασκαλία κατεκόσμησας την Εκκλησία ζηλωτής των Αποστόλων γενόμενος συγκαρτή Θεία αγάπη τερουμένος Ευαγγελία στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Το πρώτο κομμάτι στο Χριστό της Ευαγγελία. Το πρώτο κομμάτι πάντοτε στον αρχηγό της πίστεώς μας, στον Θεάνθρωπο, Κύριε ημών Ιησού Χριστό, που θα κόψουμε ένα, το είδα και εγώ. Στη μητέρα του μαζί. Στη μητέρα του. Αγκαλιά του πλατάει. Ωραία, ένα ευλογημένο. Το είδα και εγώ κάπου αλλού και θα το κάνω και εγώ. Δεν ξέρω αν το έχετε ξαναδεί. Είχα πάει σε μια κοπή πίτας και είχαν κόψει ακριβώς το κέντρο της πίτας. Για να μην το τύχει το φλουρί. Λέτε. Στο κέντρο κανείς δεν το βάζει. Δεν το ξέρουμε. Έχει όμως και σημασία. Είναι συμβολικό αυτό, γιατί κέντρο της ζωής μας είναι πάντοτε ο Κύριος μας, ο Χριστός. Άρα από το κέντρο ξεκινάνε τα πάντα, το Κύριό μας. Και τα υπόλοιπα κομμάτια βλέπετε, φεύγουν, όπως βλέπετε, έτσι, είναι αυλία, οξία γωνία, το οποίο ξεκινάνε από το κέντρο. Όλες μας, όσοι πλησιάζουν προς το κέντρο, ενώνονται με τον Χριστό. Όσοι φεύγουν από το κέντρο, τους παίρνει κάτι άλλο, το ποτάμι. Του Αγίου Κοσμά και ξεκινάμε το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά για να το πάρετε στα χέρια και οι υπόλοιποι θα το πάρετε στα χέρια. Λοιπόν, τώρα όμως έτσι. Εδώ δεν είχαμε βάλει φλουρί μέσα, το βάλαμε τώρα, αλλά περίπου είδα που είναι. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω όχι, έχουμε δυο φλουριά, ένα λεπτό, μην παρεξηγηθούμε, έχουμε δυο φλουριά, ένα για την πίτα που θα κόψουμε, που θα πάει είτε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επισήμους, έτσι, και ένα άλλο το οποίο θα πέσει σε όλους εσάς. Το οποίο είναι πίσω, θα πάρει, δεν ξέρω πού είναι, θα το πάρει κάποιος, δεν ξέρω το πάρει. Αυτό είναι για μας, για το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε για τους Επισήμους, και το άλλο φλουρί είναι σε εσάς. Λοιπόν, επειδή όμως τώρα το έχω δει εκεί, το έχουν βάλει, θα παρακαλέσω τον κύριο Βασίλη Πολίτη να το βάλει μετά την μοιράσω. Καθίστε. Στο τέλος θα μοιράσω. Όχι τώρα. Κόφτω πίσω, στο τέλος. Λοιπόν, ελάτε. Thank you.
κρατήσει το. Δεν βλέπω εγώ. Πατρε Μάξιμε, δώσ' το πίσω, θα την κόψουν κιόλας και το βάζουν. Α, ωραία. Πού θα το βάζω. Και μετά θα μοιράσουν. Ναι, αλλά πρέπει να κόψουν το κομμάτι μου που θα πέσει όμως. Δεν γίνεται. Σε αυτός που θα το τρώει θα το δει που θα πέσει. Δεν θα το καταπιεί. Δεν μπορεί να το καταπιεί. Αν μου τίνει θα σας το πω. Μα πρέπει να κόψω εγώ τα κομμάτια που θα πέσει. Έκοψε του Αγίου Κοσμά, του Χριστού, τη Παναγία, του Διοικητικού Συμβουλίου. Πού το Διοικητή, δεν έκοψε τίποτα. Τι έκοψε εσύ, τίποτα, ένα κομμάτι. Εκόφτω. Πού όλε. Κάνε κάπου να μην φαίνεται. Κάτσε, ξεκίνησα από εδώ τώρα, οπότε. Τι δεν θα πάρουν εσύ. Να βγάλουν. Πίσω θα τα βγάλουν τα κομμάτια, μετά θα τα βγάλουν. Και το μπορεί πάντα με το πρόβλημα. Τώρα πάει το όχι, μπορεί να πάρει στο υπόλοιπο. Ναι, πηγαίνετε να πάρει στο υπόλοιπο. Αφού ξέρετε τι να πω εδώ τώρα. Όχι, θα το να κόψω εγώ την αρχή. Πάρτε το στο να. Μήπως ήρθε ο κύριος Βασιλικός. Όχι. Κρίμα, είχε πει ότι θα ερχότανε. Έστειλε την κλάση. Λοιπόν, το γερνάω πάνω εγώ και πάλι ξαναπώ από την αρχή. Το Αγίο Κοσμά είναι αυτό εδώ. Το βγάζω για να φαίνεται. Και από εκεί. Ελάτε. Ελάτε δύο άτομα στην παρακολουθία. Έλα κάτι να σας παρακολουθώ. Ένα για το Διοικητικό Συμβούλιο, θέλω να κόψω σε όλους. Πρόεδρο, τι πρόεδρο, δεν γίνεται, θα τύχει. Θα δώσετε μετά. Ναι, να τα κόψω. Θα πούμε τόσο και να πετύχουμε στην Γερμανία, να κάνω πάντα, ρηπείτε είναι δική μου, δεν είναι δική σας. Όχι, κόψτε. Εγώ θα κόψω το κουδέλο, όχι εκεί που θέλετε εσείς. Όταν θα κάνετε πείτε δική σας, κόψτε που θέλετε εσείς. Λοιπόν, στο πρόεδρο, τον υποφαινόμενο το επόμενο. Γι' αυτό είναι. Κύριε, να κόψουν αυτό. Χειροκροτήστε. Στην πρόεδρο μας τον κύριο Χρήστο Βέννη. Σου λένε μην πάρω το φλουρί. Δεν ξέρω που θα θέσει. Στην Γενική Γραμματέα του Συλλόγου, στην κυρία Αντωνιάδου Κατερίνη. Στην Ταμεία, την κυρία Θεοδοσία Δημητριάδη. Στο Σύμβουλο Κέμπορο, τον κύριο Βασίλη Πατή. Στον, εμείς πήραμε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, στον πατέρα Νεκτάριο του Μονατσιώτη. Θα του δώσω διπλό για να μην κρινιάζει. Εμένα και δεν αφήσει να το δώσουν μόνες τους οι κυρίες. Μόνο. Όχι, οι κυρίες ξέρουν που το πάνε το φλουρί, έχω συνεννοηθεί. Α, για αυτό φάνανε αυτό, γι' αυτό γινότανε. Όχι, μην το πέστε. Στον άλλος πυρικός, δεν βλέπω εδώ τη στιγμή, στον κύριο Ναξάκη. Μας θυμάμαι την παρουσία του επόμενου. Τον κύριο Μανώλη Μιλιαράκη, της Χριστιανικής Δημοκρατίας, ο πρόεδρος, τη γνωστή εφημερίδα. Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι, στον κύριο Βασίλη Πολίτη, τον ηθοποιό που μας θυμάει σήμερα την παρουσία του επόμενου. Στην κυρία Μέρη Τράγκα, της Ανωτέρας Σχολής Θεάτρου. Ευχαριστούμε που βρίσκεται σήμερα κοντά μας.
τον κύριο Γιώργο Ζάχαρη, τον πολύ στενό μας φίλο και συνεργάτη και τη σύζυγό του που χρόνια στέκονται κοντά μας και μας βοηθάνε σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Τους ευχαριστούμε πολύ, τον Γιώργο Ζάχαρη και την κυρία Ιωάννα. Κύριε Ρεξάκη, είστε ως εκπρόσωπος του Δίκη εδώ, ως εκπρόσωπος του Δίκη. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο του Δίκη, τον κύριο Τσολόγα. Να είστε καλά. Τεβάζει τις ευχές μας. Λοιπόν, έχουμε κάποιον άλλο επίσημο να μην το έχουμε παρεξηγηθώ γιατί δεν βλέπω άλλο γραμμένο εδώ. Σε εισαγωγικά βέβαια λέξη επίσημο τώρα γιατί όλοι λίγο πολύ επίσημοι είμαστε. Μικροί και μεγάλοι. Έχουμε κάποιον, κάποιος άλλος. Α, ξέχασα την κυρία Σταμούλου. Λοιπόν, τελειώσαμε. Το βρήκε κανείς, το φλουρί. Πού είναι, Άγιος Κοσμά, εδώ είναι, τι είναι ο Σκοσμάς. Άγιος Κοσμά, έπεσε μου, πείτε. Μάλιστα, το γυρίσαμε, είδατε, εγώ δεν είδα που το βάλανε, το γυρίσαμε, τούρτα δεν την έκοψα δύο όπως ήταν η ευθεία η τούρτα, το γυρίσα και σταμάτησα ένα σημείο και άρχισα να κόβω. Καλώς είμαι αλεύθερο, καλώς ίωνος. Μόλις ήρθε και ο κύριος αντιπρόεδρος μας, ο κύριος Χρήστος Βένης, με τη σύζυγό του, κυρία Ελένη. Τα φλουριά δεν πέσανε σε εσάς, κύριε Βένη. Αργήστε, τιμώρησε ο Άγιος Κοσμάς. Ελάτε, ελάτε μπροστά. Κύριος Βένης είναι έγκριτος νομικός, νομικός μας σύμβουλος και αντιπρόεδρος του λόγου μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε για τη μεγάλη προσφορά σας. Όχι, όχι, μην καθίστε. Όχι, καθίστε, δε. Επίσης, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κόψω και ένα κομμάτι, να αφιερώσω μάλλον ένα κομμάτι, παρόλο που δεν βρίσκεται εδώ σήμερα, λόγω υγείας και είναι ηλυμένο το χρεώσιο, στον πνευματικό μου πατέρα και γέροντα, τον Σεβασμιό του Μητροπολίτη Κορίνθου, τον κύριο Παντελεήμονα. Είναι μαζί μας νοερός, που με πήρε τηλέφωνο λίγο πριν και μου είπε να μεταβιβάσω σε όλους σας την αγάπη του, τις ευχές του, τα χρόνια πολλά και ό,τι καλύτερο για το έργο μας. Ναι. Οπότε το τελευταίο κομμάτι που έχει μείνει είναι αφιερωμένο στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, τον κύριο Παντελεήμονα. Τώρα, Κατερίνα, αφού το φλουρέα πίσω στον Άγιο Κοσμό, θα έρθω τώρα, όποια να είναι όλες πίτες ήδη. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο να μας πει ό,τι τον φωτίσει ο Θεός, αφού σας πω έτσι εν συντομία, μέσα σε 3-4 λεπτά, δύο λόγια για όλους εσάς, 5 λεπτά μάλλον, δεν θα προλάβω σε 2-3 λεπτά να πω κάποια πράγματα, για όλους εσάς που επειδή μια φορά το χρόνο μαζευόμαστε, ή δύο το πολύ σε εκδηλώσεις, για να σας ενημερώσουμε έτσι επιγραμματικά και επιτροχάδι, σε τι στάδιο βρίσκονται τα έργα μας, έτσι και το ορθοδόξο του χωριού μας, του Αγίου Μάνητρου και του μοναστηριού μας, αλλά και να ενημερωθείτε τρόπον κοινά που πηγαίνουν όλα εκείνα τα χρήματα, τα λίγα τα πολλά, τα οποία πάντοτε με την αγάπη τη δική σας και το σεβασμό δίνετε κατά καιρούς από αυτά τα οποία οι περισσότεροι δεν έχετε, από το συντέρημά σας δηλαδή. Βέβαια δεν είμαστε ένας νέος σύλλογος, τη βοήθεια του Θεού είμαστε περίπου 10 χρόνια που αγωνιζόμαστε. Μέσα στα 17 χρόνια που γνωρίζετε περισσότεροι μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, πιστεύουμε ότι κάναμε αρκετά έτσι, ικανοποιητικό ιεραποστολικό και πνευματικό έργο. Αν αναφερθούμε
στις εκδόσεις μας, στα διάφορα CD, και βυζαντινή μουσική και ευρωπαϊκούς ύμνους, στους οποίους είχε συνθέσει η ταπεινότητα μου, όπως ξέρετε περισσότερο, ως καθηγητή μουσικής που ήμουνα, πριν γίνω μοναχός. Εκδώσαμε το βιβλίο του Αγίου Κοσμά, όπως ξέρετε, με ένα πλήρες, θα λέγαμε, συμπλήρωμα όρο και τι έχει σχέση με τον Άγιο Κοσμά τον Εντολό, ο βίος του, η ζωή του, τα έργα του, οι 8 διδαχές του, οι προφητείες του, η παράκλησή του, ο κανόνας του και ό,τι έχει σχέση με τον Άγιο Κοσμά τον Εντολό. Το CD βέβαια την παράκληση σε CD και σε κασέτα, το CD της Αγίας Εκατερίνης, παράκληση της Αγίας Εκατερίνης, την παράκληση και τους χαιρετισμούς σε βιβλίο του Κυρίου μας, που είναι ένα σπάνιο έργο το οποίο σχεδόν δεν υπάρχει πουθενά, απλώς μεμονωμένο το ένα και το άλλο ξεχωριστά σε κάτι παλιά βιβλία, που είναι έργο του Αγίου Νικοδήμου «Οι χαιρετισμοί», και ο κετήριος κανόνας είναι του Αγίου Θεοδόρου του Θεοκτήσου του Στουδίτου, 8ος αιώνας. Επίσης, είναι γνωστό ότι χρόνια τώρα κάναμε διάφορες προσκυνηματικές εκδρομές στους Αγίους Τόπους, κάθε χρόνο, Χριστούγεννα και Πάσχα σχεδόν πάντα πηγαίνουν στους Αγίους Τόπους, προσφέροντας πνευματική τροφή σε όλους εκείνους οι οποίοι ερχόταν και προσκυνούσαν τους Αγίους Τόπους, που πολλοί από εσάς βλέπουν εδώ πέρα σήμερα, τουλάχιστον 15-20 άτομα βρίσκονται εδώ. Προσκυνηματικές εκδρομές ημερήσιες μέσα στα 17 χρόνια σε όλη την Ελλάδα, σε πάρα πολλά μοναστήρια και σε άλλους τόπους και χώρους, με την συνδρομή και τη συμπαράσταση πολλών από εσάς κάναμε πολλές εκδηλώσεις με διάφορα αντικείμενα, είτε σε αναφορές Αγίους, είτε συγκεντρώσεις που κάνουμε για διάφορα έτσι πνευματικά θέματα, είτε για τις ταυτότητες, για τη συνθήκη Σέγγεν και άλλα πολλά. Περιοδίες εντός και εκτός Ελλάδος με διαμήραση εντύπου υλικού, κασετών, τις περισσότερες φορές σχεδόν όλα δωρεάν. Με τις εκπομπές που κατά καιρούς έκτακτες σε διάφορα κανάλια, μικρά και μεγάλα, που πολλοί από εσάς φυσικά έχετε παρακολουθήσει, με την εκπομπή την δική μου που είχα επιπέντεση από τα έτη στον τηλεοπτικό σταθμό της Τηλετώρα, που κατά κοινή ομολογία βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους για πάρα πολλά θέματα, κοινωνικά, θρησκευτικά, πνευματικά, κοινωνικά και άλλα πολλά. Και με αποκορύφωμα, για να μην σας κουράζω άλλο, το μοναστήρι μας που ξεκινήσαμε εδώ και 3 χρόνια περίπου, τέλη του Οκτώβρη του 1999, με αρχές του 2000, στην Ορεινή Κορυφία, στη Λίμνη Στυμφαλίας, όπου εκεί ξεκινήσαμε τη βοήθεια του Θεού και του Αγίου Κοσμά και τις ευχές βέβαια του Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Παντελεήμονα, ένα μοναστήρι το οποίο ευελπιστούμε συν Θεό και συν τον χρόνο να γίνει μια πνευματική όαση και να αποκούμπει στα δύσκολα και στα έσχατα χρόνια. Το μοναστήρι αυτή τη στιγμή, για όσους με ρώτησαν πολλές φορές, με ρωτάνε που βρίσκεται, έχουν να γίνουν έργα εδώ και 1 ή 2 χρόνια περίπου, 2 χρόνια, λόγω πολλών οικονομικών δυσκολιών. Ό,τι έγιναν δηλαδή, έγιναν μέχρι και τέλη του 2000, που μέχρι το τέλος του 2000 είχαν γίνει τα πρώτα προσωρινά χτίσματα, δηλαδή ένα μικρό εκκλησάκι, ένα κονταρίκι που υποδεχόμαστε τον κόσμο, μια τραπεζαρία, κουζίνα, κελάκια, τουαλέτες για τον κόσμο και δικές μας, ένα γκαράζι, μια αποθήκη και διαμόρφωση του χώρου, γύρω στα 5 στρέμματα περίπου διαμόρφωση του χώρου με άνθη, φυτά και λουλούδια, ένα κιόσκι αρκετά μεγάλο για να κάθονται οι άνθρωποι όταν έρθουν το καλοκαίρι και να ξεκουράζονται και να παίρνουν να δροσίζονται λιγάκι. Αυτά λοιπόν γίνονται και η διαμόρφωση όλης της περιοχής. Στη συνέχεια αγοράσαμε και κάποια άλλα, γιατί το πρώτο οικόπεδο, να το πούμε έτσι, αγροτεμάχιο, ήταν δωρεά, όπως ξέρετε, ενός ευσεβούς κληρικού από την Κόρυφο, του πατρός Νικολάου Καψαρίδη και της πρεσβυτέρας του. Στη συνέχεια ο σύλλογός μας αγόρασε και άλλα αγροτεμάχια από εκεί δίπλα και συνολικά αυτή τη στιγμή κατέχουμε γύρω στα 25 περίπου στρέμματα, ανήκουν δηλαδή στην Ιεράμον 25 περίπου στρέμματα, που ευελπιστούμε να φτιάξουμε σιγά σιγά με τη βοήθεια του Θεού και την αγάπη και την συμπαράσταση δική σας το μοναστήρι μας, που τα σχέδια βέβαια έχουν γίνει, αλλά τα έργα δεν έχουν προχωρήσει περισσότερο λόγω οικονομικών δυσκολιών. Που όπως ξέρετε, όλοι λίγο πολύ έχουν μάλλον οικονομικά προβλήματα και έτσι αυτό έχει αντίκτυπο και στα διάφορα έργα τα οποία γίνονται.
Αυτά έτσι εν ολίγης, για να ενημερωθείτε περίπου πού βρισκόμαστε και πώς βαδίζουμε. Και φέτος θα προσπαθήσουμε, παρόλο που έχουμε επαναλαμβάνει και τα προβλήματα, γιατί όπως ξέρετε κάναμε και μία μετακόμιση. Έτσι πήγαμε από τα γραφεία που είμαστε στον τέταρτο όροφο, στην Τωσίτσα, λόγω έτσι οικονομικού προβλημάτων, γιατί το ενίκιο ήταν πολύ ψηλό, ήταν γύρω στα 220.000 δίναμε μέχρι και τέλη Νοεμβρίου, 220.000, και τον Δεκέμβριο θα πήγαινε 250.000. Να πήγαινε το ενίκιο. Βάζει τώρα όλα αυτά τα χρήματα περίπου μέσω όρο 200.000 όλα αυτά τα χρόνια. Καταλαβαίνετε τι χρήματα φεύγανε μόνο για ενίκια. Για να έχουμε τα γραφεία τα οποία είχαμε, τη βοήθεια του Θεού. Επειδή λοιπόν δεν μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε στο ενίκιο, αναγκαστήκαμε από φέτος και φύγαμε. Σας ενημερώνω να μην μπερδευτείτε έτσι. Είμαστε στην ίδια διεύθυνση, το ΣΥΤΣΑ 1Β δηλαδή που ήμασταν όλα αυτά 10 χρόνια. Αλλά φύγαμε από τον τέταρτο και κατεβήκαμε στο Ισόγειο. Σε πολύ λιγότερα βέβαια τετραγωνικά. Έχουμε στριμωχτεί λιγάκι. Όσοι το έχουν δει, λένε ότι είναι πολύ ωραίο, μικρό με ένα αλλά ζεστό, όπως πάντα βέβαια ήταν ο σύλλογός μας, ζεστός, γεμάτη αγάπη και γεμάτη καλοσύνη, αν θέλετε, επιτρέψτε μου να το πω. Και πάντοτε με φιλοξενία έτσι, η οποία ήταν παρηγόρης και χαρακτηριστική και ευγενία για όσους έρχονται όλα αυτά τα χρόνια. Εκτός από την πνευματική αλλά και την υλική τροφή. Ό,τι μπορούσαμε. Έτσι λοιπόν, από εδώ και στο εξής θα μας βρίσκεται το ΣΥΤΣΑ στην ίδια διεύθυνση, στο Ισόγειο πλέον. Το λόγο να δώσουμε στον πατέρα Νεκτάριο Μουνατσιώτη, τον Αρχιμανδρίτη, τον ηγούμενο της Ιεράνης του Αγίου Νεκταρίου και του Αγίου Σεραφείου της Ανώτου και Αγίου Αυγουστίνου και πραγματικού πατρός της Ιεράνης Μονής, της γυναικείας Ιεράνης Μονής του Αγίου Σεραφείου του Σαρώπ, στο τρίκορφο Δωρίδος. Θα του δώσουμε το λόγο να μας πει δύο λόγια που μπορεί να γίνουν και πέντε στη συνέχεια, ό,τι θέλει. Ένα χειροκρότημα τον πατέρα του Νεκτάριου. Και όχι μόνο αισθητά βρίσκεται κοντά μας σήμερα και άλλες φορές, αλλά βρίσκεται και πνευματικά πάντα κοντά μας και μας βοηθάει σε όλες τις δύσκολες στιγμές που έχει περάσει ο σύλλογός μας και η ταπεινότητα μου, πάντοτε με αγάπη, με καλοσύνη, με αδελφικότητα, με πατρότητα που το λέω και το πιστεύω αυτό και το εννοώ, σπανίζει αυτή η αγάπη και αυτή η συμπεριφορά τη σήμερον ημέρα και ιδιαίτερα σε κληρικούς. Εγώ δηλαδή προσωπικά έχω γνωρίσει δεκάδες, εκατοντάδες κληρικούς, για να μην πω χιλιάδες, την αγάπη, την πραγματική και άδολη, την οποία διαπιστώνω από τον πατέρα Νεκτάριο και την πραγματική φιλία δεν την έχω συναντήσει πουθενά. Γι' αυτό και τον ευχαριστώ δημόσια. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Το 2003 να είναι καλύτερο από ό,τι ήταν το 2002. Σε όλα τα έργα σας, και τα πνευματικά, και τα υλικά, και τα οικογενειακά. Θα ήθελα έτσι λίγο να σας απασχολήσω και να πω ότι με τη χάρη του Θεού, σχεδόν αν είναι ο σύλλογος του Πατρός το 1993 από την διαβάζω, είμαστε στο 2003, πρέπει ίσως 2-3 χρόνια πιο πριν να είχαμε γνωριστεί με τον πατέρα Μάξιμο. Και ένα παλικάρι που ξεκίνησε από την Κάλυμνο, πήγε στο Άγιον Όρος και από εκεί μετά κατέβηκε κάτω στην Αθήνα ένας νέος μοναχός, ο οποίος ξεκίνησε ένα πολύ όμορφο και θεάρεστο έργο, το οποίο δεν είναι ανάγκη να το αναπτύξουμε αυτή τη στιγμή, διότι λίγο πολύ όλοι μας, αφού είμαστε εδώ, το έργο αυτό το γνωρίζουμε, μαχητικό έργο πολλές φορές, ιεραποστολικό, έδωσε το είναι του, τη ζωή του, με τις λίγες οικονομικές δυνάμεις, αν θέλετε, τις οποίες είχε και έχει. Γιατί είναι, ξέρετε, πάρα πολύ δύσκολο να επιτελείς ένα ιεραποστολικό έργο. Εγώ επανειλημμένως και στο περιοδικά το έχω γράψει ότι η ιεραποστολή σημαίνει τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα σημαίνει χρόνος. Πρέπει να διαθέσεις χρόνο από τη ζωή σου. Αν δεν διαθέσεις χρόνο από τη ζωή σου, να μην ξεκουράζεσαι, δεν μπορείς να κάνεις ιεραποστολή. Πρέπει να τρέξεις, πρέπει να κουραστείς, πρέπει να πολεμήσεις,
Πρέπει στη λάσπη που σου πετάνε να καθαριστείς πολλές φορές. Όλα θέλουν χρόνο. Και πρέπει να έχεις χρόνο. Και να διαθέτεις το χρόνο σου, όχι για την ανάπαυσή σου, γιατί θα μπορούσε να ήταν στο Άγιον Όρος και να κούναγε τα πόδια του. Θα μπορούσε να το είχε κάνει. Και μόνο το ότι, αυτό γιατί το είπε, ότι πολλές φορές εμείς, όταν θέλει κάποιος μοναχός να φύγει από το μοναστήρι, του λέμε, ωραία, κάτσε στη μονή, αυτό λένε οι πατέρες, φάγε, πίου, πίε και κοιμήσου, αλλά μέσα στο κελί σου. Εδώ. Κάτσε, μην κάνεις τίποτα στο μοναστήρι. Απλώς να κάθεσαι. Και το να κάθεσαι σε μια μονή είναι μεγάλο πράγμα. Απλώς και να παραμένεις. Γιατί μπορεί να βγεις έξω και να σε φάει ο κόσμος. Να πετάξεις στα ράσα. Ενώ όταν μείνεις μέσα, στη μονή, σιγά σιγά θα βρεις το δρόμο σου ξανά, θα φωτίσει το Άγιο Πνεύμα, θα έρθει η χάρη και θα ξεκινήσει τον αγώνα. Και γι' αυτό είπε προηγουμένως να είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Κοντά στον Θεό, έστω και αν πολλές φορές δεν κάνουμε κανένα καλό έργο. Αλλά καλό έργο είναι και όταν δεν κάνεις το κακό. Και όταν δεν κάνεις το κακό, μπορεί να μην κάνεις καλό. Αλλά και το ότι δεν κάνεις κακό, πάλι καλό είναι. Και δεν μπορούσες να κάνεις κακό. Έτσι λοιπόν, ξεκίνησε, έφυγε από το Άγιον Όρος, με τις λίγες δυνάμεις, δημιούργησε το σύλλογο, με μια πολύ μεγάλη δράση που ξαφνικά τον έκανε γνωστό πανελλαδικά, και εσείς οι περισσότεροι δεν είστε εδώ της Ενωρίας, είστε από διάφορα μέρη της Αθήνας και του νομού Αττικής. Εν τούτης, όλοι τον γνωρίσαμε τον πατέρα Μάξιμο και έφτασε μέχρι σήμερα στο σημείο να ανεγείρει στην Κόρινθο, περίπου σε ένα υψόμετρο 1000 μέτρα, ένα μοναστήρι επωνόματι του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, που ίσως λίγο πολύ, πιο πολύ το έχουμε δει. Αυτή τη στιγμή ο πατήρ Μάξιμος, το τελευταίο έργο που είχε ξεκινήσει και έκανε, ήταν η περιμάντρωσης. Διότι αυτόν τον όμορφο κήπο που είπε, ότι έφτιαξε, μπήκαν τα γίδια και του τον φάγανε, εκεί πάνω που βόσκουν. Τρεις φορές μπήκανε μας. Και αγωνίζεται ο καημένος να περιμαντρώσει. Εμείς, από τις δυνάμεις μας που είχαμε και όποτε είχαμε, μόνος του το ομολόγησε, ό,τι μπορέσαμε, οικονομικά, πολλάκις, συνεισφέραμε και βοηθήσαμε. Πολλοί νομίσαν ότι από τα CD τα φάγαμε ή φρουτήσαμε. Λοιπόν, η αλήθεια δεν είναι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι από κάθε CD παίρνουμε κέρδος, δικό μας δηλαδή, 250 δραχμές. Από κάθε CD. Το οποίο πουλείται 5.000, αλλά εμάς η εταιρεία μας δίνει 250 δραχμές, τα υπόλοιπα τα παίρνουν εκείνοι. Επομένως δεν έκανε τεράστιο ποσό, απλώς όνομα βγάλαμε. Αλλά δεν πειράζει ότι δηλαδή πλουτίσαμε. Εμείς όμως από τα λίγα αυτά προσφέραμε επανειλημμένως, όχι μόνο στον πατέρα Μάξιμο, και στα Ιεροσόλυμα και δεξιά και αριστερά και τα λοιπά. Όπου χρειαζόταν, άμα πάτε στο Σαραντάριο Όρος, θα δείτε το τέμπλο του Σαρανταρίου που ανακαινίστηκε. Πετάξαν το παλιό και μπήκε το καινούργιο. Ένα ολόκληρο τέμπλο. Αρκετών εκατομμύριων. Βοηθήσαμε και έγινε. Βοηθήσαμε ομοίως, την άλλη φορά είχαμε δώσει 2 εκατομμύρια στον πατέρα Μάξιμο. Ομοίως, παρότι τώρα και εμείς αυτή την περίοδο, διότι ξέρετε, φιλοξενούμε το καλοκαίρι 400 νέους στην κατασκήνωση, ηλικίες 15 μέχρι 25 ετών, και χαλάμε περίπου γύρω από τα 24 μέχρι τα 27 εκατομμύρια. Είναι δωρεάν, δεν πληρώνουν οι νέοι που έρχονται. Είναι τα πάντα δωρεάν που τους παρέχονται. Δεν πληρώνουν ούτε μία δραχμή. Και εν τούτης, ενώ χρωστάμε ακόμα, φέτος ειδικά έχουμε μπει μέσα, ούκο λίγον έχουμε μπει μέσα, και γι' αυτό αναγκαστήκαμε και κάνουμε 2 εκδηλώσεις και εμείς, μπας και συμπληρώσουμε κάποιο ποσό, γιατί κάτω τα τρόφιμα που πληρώσαμε, τους είπα τα Χριστούγεννα θα σας ξεχρεώσω, αν δεν έφτασε τα Χριστούγεννα τους έδωσα κάτι, τώρα τους είπα άντε θα σας δώσω τώρα πριν τη Σαρακοστή και τα λοιπά. Και πρέπει κάτι, εντωμεταξύ, τα έσοδα, δεν έχει ο κόσμος, δεν έχει χρήματα να σου στέλνει, δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ό,τι μπορούσαμε, πάντοτε κάναμε και για πολλούς ανθρώπους. Μέσα σε αυτή την κρίση ακόμα και του καλοκαιριού, θα πρέπει να σας πω ότι ό,τι χρηματάκια είχαμε μαζέψει
τα οποία ήταν γύρω 8 με 10 εκατομμύρια, φροντίσαμε και δεν τα κρατήσαμε. Αλλά μας ειδοποιήσανε από τα Ιεροσόλυμα ότι τα μοναστήρια στα Ιεροσόλυμα δεν έχουν ούτε και να φάνε. Ούτε το τηλέφωνο να πληρώσουν. Ούτε το ρεύμα να πληρώσουν. Και κατεβήκαμε και αυτά τα 8-10 εκατομμύρια που είχαμε συγκεντρώσει, την ώρα που εμείς χρωστάμε στην ΑΦΠΑΚΤΟ, κατεβήκαμε και λέω, πατέρες, θα τα στερηθούμε εμείς και θα πάρω 3 μοναχούς και θα φύγω και τα Ιεροσόλυμα. Και πήγαμε σε Ιεροσόλυμα από μοναστήρι σε μοναστήρι και τα δώσαμε. Έτσι λοιπόν, τέτοιο έργο κάνει το Πατήρ Μάξιμος. Μακάρι αυτή τη στιγμή να είχαμε, να βοηθούσαμε τον Πατέρα Μάξιμο και πάλι δεν το έχουμε όμως. Αλλά αυτό που έχουμε από την καρδιά μας, την αγάπη μας, η οποία είναι ειλικρινής όπως είπε όλα αυτά τα χρόνια, και αυτό αποδεικνύεται από πολλά πράγματα, δεν είναι. Να τα πούμε εκείνος από μαζί, ξέρει και ο Θεός, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, εκείνο το οποίο είναι και έχουμε μέσα την καρδιά μας είναι το εξής. Του φύλαγα μια έκπληξη να του κάνω. Η έκπληξη είναι η εξής. Φέρουμε εδώ πάντα τους σταυρούς. Έφερα 3 σταυρούς του Αγίου Σεραφείμ, που είναι από χρυσό και φωσί. Αξίες 30.000 ο καθένας. Αυτός είναι ο σταυρός. Είναι του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ. Κάνει 30.000 ο καθένας είναι η αξία, γιατί είναι χρυσό μπροστά και ας είναι. Καθαρό χρυσά και ας είναι. Λοιπόν, είναι ο σταυρός του Αγίου Σεραφείμ, τον οποίο φόραγε πάντοτε ο Άγιος Σεραφείμ μπροστά. Ανοίγει κιόλας. Ναι, είναι ανοιγόμενος και έχει φυλακτό μέσα. Αυτόν λοιπόν 3 τέτοιους σταυρούς τους φέραμε εδώ για να τους βάλουμε σε λοταρία. Να κάνουμε μία, για τον Πατέρα Μάξιμο, μία λαχιοφόρο αγορά. Για να τον βοηθήσουμε. Να βάλουμε το λαχνό 3 ευρώ και να τον βοηθήσουμε. Και να πάρουμε και έναν και δύο και τρεις λαχνούς, όσους μπορεί ο καθένας μας. Διότι έχει βάλει αυτή τη μάντρα που προσπαθεί να κλείσει, την οποία δεν μπόρεσε να την κλείσει και χρωστάει και αυτήν. Χρωστάει και αυτήν. Και έχει περίπου ένα χρέος, από ό,τι γνωρίζω εγώ, γύρω στα 15 με 17 εκατομμύρια. Έφτιαξε μια μάντρα που την έχει ξεκινήσει. Το μοναστήρι μέχρι στιγμής έχει κοστίσει γύρω στα 70 εκατομμύρια. Μέχρι στιγμής. Αυτά δηλαδή που σας είπα έχουν. Λοιπόν, έχει μείνει εν πάση περιπτώσει και δεν μπόρεσε να το πληρώσει. Να κάνουμε λοιπόν αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό έχω μέσα από την καρδιά μου. Έφερα αυτούς τους 3 σταυρούς για να μπορέσουμε όλοι μας μέσα από την καρδιά μας να βοηθήσουμε και να κάνουμε αυτό το έργο. Τώρα εμείς συμφωνούμε. Συμφωνείτε. Είναι κανείς που διαφωνεί. Όποιος διαφωνεί δεν θα δώσει. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Λέει ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να σας πω και κάτι άλλο, επειδή ευκαιρία. Είναι το εξής. Ξέρετε ότι κάνουμε ένα τεράστιο έργο και εμείς. Ιδιαίτερα αγωνιζόμεθα για τα θέματα της Ορθοδοξίας. Δεν πάψαμε να αγωνιζόμαστε. Αλλά γυρίσαμε τα μάτια μας και κοιτάξαμε και κάπου αλλού, βλέποντας τι, ότι στα κηρύγματα και τα δικά μου, που μαζευόταν πολλές φορές και στο Χαρκητό, τα έκανα και στην Κλειφάδα, και 1.000 και 2.000 άτομα. Τι έβλεπα από κάτω, άτομα τρίτης ηλικίας. Ή μιας ορισμένης ηλικίας, επαντητός. Είμαστε κάποιες ηλικίες που λένε. Έτσι, αυτό το πράγμα με σκότωνε. Όταν έβλεπα, άτομα τα οποία πλέον νέα άτομα έκανες με το κιάνι να βρεις. Και εδώ μέσα, μα κάνουμε, θα βρούμε μέσα στα 100-200 πως είμαστε, θα βρούμε και 10 νέους. Γιατί να μην είναι 100 νέοι και 10 ηλικιωμένοι, γιατί να μην έχουμε το αντίθετο φαινόμενο. Άμα κοιτάξουμε τους Αγίους στις εικόνες μας, θα δούμε ότι περισσότεροι ήταν νέοι. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε ότι έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να πλησιάσουμε τα νιάτα. Και το πετύχαμε αυτό το πράγμα. Μπορέσαμε, δεν τα φέραμε κοντά στην εκκλησία. Το να τα φέρεις κοντά στην εκκλησία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάναμε το πρώτο βήμα. Μπορέσαμε και πλησιάσαμε και εργαζόμεθα, αυτό που θέλω να προσέξετε,
λιγάκι το μωρό να μην ομιλεί. Και κάναμε το εξής, εάν υποθέσουμε ότι ο Χριστός είναι το κέντρο, όπως είπε ο πατήρ Μάξιμος, δίπλα από το κέντρο υπάρχουν κύκλοι. Ο ένας, ο πρώτος κύκλος, είναι οι πιστοί. Είστε εσείς που τρέχετε στις εκκλησίες, στους ναούς, σε τέτοιες εκδηλώσεις. Εσείς είστε δικοί μας. Έχει τελειώσει το ζήτημα. Είμαστε όλοι μαζί του Χριστού. Κέντρο είναι ο Χριστός μας. Είμαστε όλοι μαζί. Υπάρχει και ένας δεύτερος κύκλος. Είναι αυτοί που έρχονται στα βαπτίσια, στους γάμους, τις κηδείες, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα. Ο δεύτερος κύκλος. Οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι δεν εξομολογούνται όμως, δεν κοινωνάνε, απλώς πάνε και συμμετέχουν τυπικά. Δεν είναι άπιστοι και άθεοι, όχι. Πιστεύουν και γι' αυτό άμα διαβάσουμε σε δημοσκοπήσεις, βλέπουμε ότι το 85% του ελληνικού λαού δηλώνει ότι πιστεύει. Και ενώ πιστεύει το 85%, γιατί εκκλησιάζεται μόνο το 2%. Οι υπόλοιποι πού είναι? Πώς είναι δυνατόν να δηλώνω ότι πιστεύω και πιστεύει όντως ο άνθρωπος? Τι συμβαίνει όμως και δεν πάει στην εκκλησία? Εκεί πρέπει να ψαχτούμε εμείς οι παπάδες και να αναρωτηθούμε το γιατί. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο δεύτερος κύκλος. Και υπάρχει και ο τρίτος κύκλος. Αυτοί που στέκονται εχθρικά απέναντι στην εκκλησία. Χρόνια ολόκληρα δουλεύαμε μαζί με τον πατέρα Μάξιμο και με άλλους κληρικούς και συνεχίζουμε να δουλεύουμε στο πρώτο κύκλο. Αλλά εγώ όμως δίνω ένα σάλτο και πηδάω στον δεύτερο και στον τρίτο κύκλο. Είπα, αυτοί οι άνθρωποι είναι δικοί μας ετούτοι εδώ. Ο δεύτερος και ο τρίτος κύκλος πρέπει να κερδιθεί. Δεν μπορεί να τις παίρνει τις ψυχές τους ο διάβολος. Θα μπούμε μέσα στο στρατόπεδο του διαβόλου και όσους πιάσουμε κι εμείς, να τους φέρουμε κοντά στον Χριστό. Και έτσι κάναμε αυτό το άνοιγμα. Και αυτό το άνοιγμα απέδωσε, επιτρέψτε μου να πω, πάρα πολλούς καρπούς. Ήδη πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι ήταν μακράν της Εκκλησίας, άνθρωποι που ήταν μακράν της Εκκλησίας, πλησίασαν πλέον και είναι κοντά στο Θεό. Από διαφόρους χώρους. Όσοι παρακολουθείτε το έργο ή διαβάζετε το δικό μας περιοδικό Ορθόδοξη Μαρτυρία, θα το διαπιστώσετε, το δείτε μέσα εκεί. Πετύχαμε και κάναμε αυτό το πράγμα. Θέλω να σας πω μια τελευταία επιτυχία, η οποία τώρα την έχουμε βάλει στα σκαριά όμως. Τώρα είναι στα σκαριά. Θα έχετε παρακολουθήσει στην τηλεόραση πολλές φορές ή στο Έξτρα κτλ. Ή σε άλλα κανάλια. Βγαίνουν κάποιοι οι οποίοι πολλές φορές επιτίθονται στην Εκκλησία. Επιτίθονται στους παπάδες. Θα έχετε δει κάποια καθηγήτρια πανεπιστημίου π.χ. κυρία Τζανή. Έτσι. Θα έχετε δει τη γυναίκα αυτή. Θα έχετε δει τον κύριο Ιατρόπουλο π.χ. Άνθρωποι που διάγονται αρνητικά απέναντι στην Εκκλησία. Αυτή τη στιγμή εγώ τους έχω χτυπήσει την πόρτα. Τους πλησίασα. Δεν πρέπει να χάνουμε ευκαιρία. Αυτοί βγαίνουν στη τηλεόραση. Πρέπει να μπορέσουμε να τους βουτήξουμε. Να σιγά σιγά να τους πάρουμε από τα χέρια από εκεί που είναι. Και να γίνουν άνθρωποι της Εκκλησίας. Αλλά αυτό θέλει πολύ δουλειά. Και εγώ το δόλωμα το πέταξα. Το αγκίστρι, γιατί αυτό είπε ο Χριστός. Είμαστε ψαράδες, είπε. Και να ψαρεύετε ψυχές ανθρώπων. Όχι ψάρια τις λίμνες. Ανθρώπων ψυχές. Οπότε και εγώ πετάω το δίχτυ, το αγκίστρι, βάζω πάνω ένα δόλωμα. Και ποιο είναι το δόλωμα? Αυτή τη στιγμή η Σοφία η Βόσου έγραψε ένα βιβλίο για το έργο μας. Για να βγάλουν ποια είναι η αλήθεια. Όχι αυτή που δείχνουν οι τηλεοράσεις, που δεν είναι αυτή η αλήθεια. Οι τηλεοράσεις δείχνουν ό,τι θέλει. Και αυτό που προπατριμάτσουμε, που πουλάει. Δεν δείχνει ποιο είναι το έργο μας. Ποιο είναι το ιεραποστολικό έργο. Και τι κάνει η μονή μας για το δεύτερο και τρίτο κύκλο. Δεν δείχνει αυτό. Δείχνει αυτό που θέλει η τηλεόραση. Και αφήνει τις εντυπώσεις που η τηλεόραση θέλει. Και γι' αυτό αποφάσισε η τραγουδίστρια Σοφία Βόσου, που ήταν στην κοσμική ζωή και τώρα έχει φτάσει και εξομολογείται και κοινωνάει κιόλας. Ενώ έχει να κοινωνήσει χρόνια και να εξομολογηθεί, και όχι μόνο αυτή και άλλοι καλλιτέχνες, έγραψε ένα βιβλίο. Το οποίο βιβλίο το αφιέρωσε στο μοναστήρι.
γράφει για εμάς. Τους παπαροκάδες, όπως μας είπανε. Και εμείς είπαμε, δεχόμαστε τη λέξη παπαροκάς υπό μία έννοια μονάχα. Ροκ σημαίνει στα αγγλικά βράχος, όσοι ξέρετε αγγλικά. Πέτρα. Σύ ο Πέτρος και επιτάφτη την πέτραν οικοδομήσω μου την εκκλησία. Αυτή η πίστη μας, η ορθοδοξία μας, είναι η πέτρα. Εάν θέλετε να μας πείτε παπάδες της πέτρας της ορθοδοξίας, με αυτή την έννοια το παπα ροκ, το δεχόμαστε ότι είμαστε οι παπάδες που κρατάνε σαν βράχο την ορθοδοξία. Με αυτή την έννοια το δεχόμαστε. Έτσι λοιπόν έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται «Παπαροκάδες, πλαστές ιστορίες και η αλήθεια». Και έχει γράψει ποιο είναι το έργο που ήρθε η ώρα να μάθει και ο κόσμος και οι εχθροί και οι μένοι. Μόλις λοιπόν το έγραψε, το εξέδωσε ο Λιβάνης, οι εκδόσεις Λιβάνη, η μεγάλη αυτή εκδοτικός οίκος. Τα οποία τα συγγραφικά δικαιώματα, που είναι πολύ λίγα, το 10% μου φαίνεται, μάλλον 7%, δεν ξέρω πόσο ακριβώς είναι, θα τα πάρει η Σοφία Ιβός, η οποία μου είπε, πατέρα Νεκτάρη, θα τα δώσω για τους νέους κι εγώ. Το καλοκαίρι θα σας τα φέρω για την κατασκήνωση. Λοιπόν, δεν παίζει ρόλο αν θα είναι ελάχιστα τα συγγραφικά δικαιώματα. Σε λέω, Σοφία μου, επειδή εγώ εργάζομαι ιεραποστολικά, θα μου επιτρέψεις να πετάξω έναν γκίστη. Μου λέει, ναι. Λέω, πες τον κύριο Λιβάνη να χτυπήσει τις πόρτες των δύο αυτών κυρίων, της κυρίας Τζανή και του κυρίου Ιατρόπουλου. Ω, μου λέει, αυτοί δεν τα πάνε με τους παπάδες, δεν τους χωνεύουνε. Ακριβώς, λέω. Πες τους να τους ρίξουμε, να βγουν να στηρίξουν τους παπάδες. Να τους δείξει η τηλεόραση ότι στηρίζουν τους παπάδες. Μπορείς να το κάνεις. Μην θα το πω, δεν ξέρω αν δεχτούν. Και χτυπήσαν την πόρτα του Λιβάνη. Πάει ο κύριος Λιβάνης και τους λέει, δέχεστε να παρουσιάσετε το βιβλίο της κυρίας Βόσου που αναφέρεται στον πατέρα Νεκτάρη. Μου λέει, τι λέει, και να το σκεφτούμε και απαντήσουμε. Και απαντήσανε ναι. Το πρώτο λοιπόν, χτυπάς, και τώρα ποιος παρακαλώ, θα παρουσιάσει ένα βιβλίο για την Ιεραποστολή. Κάποιος ο οποίος βγαίνει στην τηλεόραση και μιλάει αρνητικά για την πίστη μας. Κοιτάτε τι γίνεται. Είναι επιτυχία. Είναι αυτό που είπα κάποτε, ότι όταν πλησίασα και χτύπησα την πόρτα του Παπανδρέου, πριν χρόνια πολλά πριν πεθάνει, είπα το εξής, ότι πρέπει ο Παπανδρέου να γονατίσει. Τι εννοούσε να γονατίσει? Θα είναι κοντά στον Θεό. Και χαίρομαι, διότι του έκανα ευχέλιο στο σπίτι και όταν ήρθε η ώρα της τελευταίας ευχής και είπα γονατίστε, γονάτισε. Χάρηκα γιατί ήμουν ο κληρικός που τον εξομολόγησε και τον κοινώνησε 7 φορές πριν πεθάνει. 7 φορές. Δεν με ενδιαφέρει πολιτικά ποιος ήταν και πού ήταν και τι έκανε. Ο κληρικός είναι έξω από την πολιτική. Εμένα με ενδιέφερε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κάποτε εχθρός της Εκκλησίας, δηλαδή έκανε τον πολιτικό γάμο, μπορεί να πίστευε, δεν ξέρω τι έκανε μέσα του, ήταν μια άλλη υπόθεση, έφτασε στο σημείο να γονατίσει μπροστά μου, να διαβάσω τις ευχές, να εξομολογηθεί και να μεταλάβει. Αυτός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Εάν μπορούσαμε και τον Έρωνα, και τον Δοκλητιανό, και τον κάθε έναν, άπιστο και άθεο, στον τρίτο κύκλο που βρίσκονται, να τους τραβήξουμε και να τους φέρουμε κοντά μας, αυτή είναι η επιτυχία του έργου. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, δουλεύουμε μέσα στον δεύτερο και τρίτο κύκλο. Και πρέπει αυτό το έργο όλοι να το βοηθήσουμε. Ο πατήρ Μάξιμος μας στηρίζει και βοηθάει και η αγάπη σας. Όχι, δεν εννοώ οικονομικά. Εννοώ κυρίως με το στόμα. Για να μπορέσει και το έργο του πατρός Μαξίμου. Και κάθε έργο που γίνεται προς δόξαν Θεού να προχωρά το δρόμο του. Ώστε όλοι μαζί μια μέρα να βρεθούμε όπως είμαστε εδώ μοιασμένοι και αγκαλιασμένοι ενώπιον του θρόνου του Θεού για να έχουμε καλή απολογία. Σας ευχαριστώ, πατέρα Μάξιμο, που μου δώσατε το λόγο. Εδώ είναι η Τρισταυρή. Παρακαλώ, θα ήθελα εδώ και τώρα να κάνουμε και τη λαχιοφόρα, αν συμφωνείτε. Εδώ και τώρα. Και μοιράστε μας, αν θέλετε, να τρώμε ταυτόχρονα και τις πίτες, μπας και βρούμε το επόμενο φλουρί. Αφού το πήρε ο Άγιος Κοσμάς, να βρούμε το επόμενο φλουρί εμείς.
Τα μισολογιώτα του Μαγρίτου, ένα μετάρι από Βαρτιώτη, η Βούμινο της Ιεράς Μονής, Αγίου Αγουστίνου και Σεραφείου του Σαρώθου, Τίκος Ποδωρίδος και πνευματικό καθοδηγητή και πατέρα της Γυναικείας Μονής, Αγίου Νεκταρίου, πάλι στο Τρίκος Ποδωρίδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Κοντά μας βρίσκει, όχι εκεί. Είναι μαζί μας και ο συνθέτης της βυζαντινής και ευρωπαϊκής μουσικής, ο κύριος Γιάννης Μπουβίδης και η σύζυγός του, ένα θερμό χειροκρότημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας έχω πει επανειλημμένες φορές ότι ο γνωστός μουσικός συνθέτης κύριος Γιάννης Μπουβίδης υπήρξε και πνευματικός μου πατέρας. Μαζί του μεγάλωσα στην Κάλυμνο και πήρα πολλά πράγματα τα οποία μέχρι σήμερα μεταφέρουν με συντροφεύω. Και βέβαια πρωτίστως όλα εκείνα τα οποία έχουν σχέση, όλα εκείνα τα οποία έχουν σχέση με μια καλή και ποιοτική μουσική. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά. Να βγουν δύο-τρεις κυρίες με λαχνούς, παρακαλώ. Δύο-τρεις κυρίες με λαχνούς. Παναγιώτα, βοήθησε. Κατερίνα, βοήθησε σε λαχνούς. Επίσης, να δώσω ένα κομμάτι, παράληψη μου, όπου ξεχνάω, τη μητέρα μου, βρίσκεται κοντά μας και η μητέρα μας. Να δώσω ένα κομμάτι πριν σας. Και το πάλι μόνο σας. Θα το πάω εγώ στη μητέρα. Επίσης, να δώσω και ένα κομμάτι στο θείο μου, στον αδερφό της μητέρας μου, τον κύριο Νικόλα Κουμπαρά, που βρίσκεται σήμερα ήρθε από την Κάλυμνο για να παρευρεθεί κοντά μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Ένα χειροκρότημα για τη μητέρα μου και το θείο μου. Ευχαριστώ. Η εφημερίδα Χριστιανική με τον κύριο Μανώλη Μιλιαράκη οργανώνει μια εορταστική εκδήλωση συνευθεία στο κέντρο Κονάκη. Η τιμή της προσκλήσεως είναι 20 ευρώ και περιλαμβάνει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ελληνικούς χορούς και τραγούδια με συγκρότημα του Γιώργου Καρτάκη. Η βραδιά επίσης ανεμίζει με την παρουσία της εκρηκτή φίλη μας Μαρίζα Κο με τους συνεργάτες της παλιά και νέα τραγούδια θα μορφύνει ιδιαίτερη βραδιά. Πλήρες μενού και δωρεάν κριτικό βαρελίσιο κρασί, πλήρες και αναψυκτικά καταβούληση. Όσοι θέλετε και ενδιαφέρεστε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εφημερίδα Χριστιανική ή να μας πάρετε τηλέφωνο εμάς στα γραφεία μας, να σας δώσουμε το τηλέφωνο της Χριστιανικής για να επικοινωνήσετε μαζί. Την 5η 20 Φεβρουαρίου, 8:30 το βράδυ. Η θυσία, δωρεάν, έτσι επί 4 χρόνια το δίναμε δωρεάν σε 10.000 περίπου συνδρομητές σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ένα πάρα πολύ αγωνιστικό περιοδικό, έκρωμο, με πάρα πολλές σελίδες, με πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Που βέβαια στη συνέχεια, εδώ και ένα χρόνο περίπου, έχει κατέβει λίγο έτσι σε ποιότητα τεχνική έτσι, σε σελίδες και σε πρόγματα, λόγω ακριβώς των οικονομικών προβλημάτων. Και το αποτέλεσμα ήταν να αναγκαστούμε από φέτος να βάλουμε μια συνδρομή 15 ευρώ στο περιοδικό. Δηλαδή, μετά από 4 χρόνια δωρεάν, διανομής θα λέγαμε, του περιοδικού μας, υπό τον πατροπολισμό, 4 χρόνια παραλαμβάνω, αναγκαστήκαμε μετά από 4 χρόνια να βάλουμε μια συμβολική συνδρομή ετήσια, 15 ευρώ,
για να μπορέσει να βγαίνει και να συνεχίζει το έργο. Τα αναψυκτικά είναι δωρεάν του κυρίου Γιώργου Ζάχαρη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιος δεν πήρε βιβλιακά, πήρατε. Σε λίγο θα έρθει και αντιπρόεδρος μας, ο κύριος Μίστος Μπέλη, να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό εγκάλι. Κάτι άλλο που πρέπει να πούμε και το έχουμε λησμονήσει, θυμάται κανείς, να το υπενθυμίσει. Κάτι που θέλετε να πούμε. Μέχρι να τελειώσει, δεν είναι ξανά. Την αδειά φθόνος Θεών λόγων εκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Χαίρε και χαριτωμένη Θεοτόκεν Παρθένε, εξούγαρ ανέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης. Χριστός ο Θεός ημών φωτίζον τους εν σκότη. Εφραίνου και εσύ πρεσβύτα βήκε, δεξάμενος εν αγκάλες των ελευθερωτήν των ψυχών ημών, χαριζόμενο γίνη και την Ανάσταση. Εφραίνες των τα ουρανία, αγαλίασον τα ευγεία, ότι επίησε κράτος εν βραγιονία του ο Κύριος επάντησε το θάνατο, το θάνατο πρώτο το κόσμο των νεκρών εγένετο, εκκυλίασαν, ερήσαντο ημάς και παρέσχε το κόσμο το μέγα τελεό. Διον έδρασμα της ευσεβίας δεδεχμένος το χάρισμα, όταν Χριστού των Σταυρών εφανέρωσαν και την Ορθόδοξα πίστη εφήβρωσαν. Κωνσταντίνε εις Απόστολε, συν Μήτρη Ελένη, πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών.
που μας έφεραν την εισαγωγία. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Χρυσόστομο και τον πατέρα Χριστόδου. Να ενημερώσω κάτι που μου διέφυγε. Από φέτος σταμάτησαν οι ομιλίες που κάναμε κάθε εβδομάδα στα γραφεία μας. Λόγω του ότι έγινε η μετακόμιση και μεταφερθήκαμε τον τέταρτο στο ισόγειο. Πλέον στο ισόγειο δεν υπάρχει χώρος. Όταν θα δείτε, θα δείτε είναι γύρω στα 30-40 τετραγωνικά. Ίσα-ίσα προχωρέσαμε εμείς. Οπότε δεν υπάρχει πλέον χώρος για ομιλίες και για συγκέντρωση των όλων εσάς. Οπότε δυστυχώς δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε και να συνεχίσουμε τις ομιλίες που κάναμε κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια, κάθε εβδομάδα στα γραφεία μας. Γι' αυτό, αν θέλετε, σκεφτείτε το και τώρα ή κάποια άλλη στιγμή, μπορούμε να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσω δηλαδή, κάποιες ομιλίες σε, ας το πούμε έτσι, σαν κύκλο Αγίας Γραφής ή συζητήσεων κλπ. Πνευματικών στα σπίτια σας. Μπορείτε δηλαδή ο καθένας από εσάς, όποιος θέλει, το τονίζω αυτό, όποιος θέλει και επιθυμεί, να συγκεντρώνει ας πούμε 5, 10, 15 άτομα, 20 όσα θέλει, από 5 άτομα και απάνω, έτσι και να μου το λέτε εμένα να ορίσουμε και μία ημερομηνία, μια φορά παράδειγμα το μήνα, μια φορά στις 15 μέρες, ούτως ώστε να έρθουμε εγώ και να συζητάμε διάφορα πνευματικά θέματα. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε να γίνονται στο δικό σας το σπίτι συγκεντρώσεις, συνάξεις πνευματικές, μπορείτε να με ενημερώσετε και τώρα ή στο τέλος, μόλις τελειώσουμε ή εκεί στη γραμματεία πίσω, είτε να πάρετε τηλέφωνο κάποια άλλη στιγμή στα γραφεία μας και να το πείτε. Εντάξει, το καταλάβατε. Σταμάτησαν δηλαδή ομιλίες, δεν υπάρχουν πλέον ομιλίες λόγω του χώρου στα γραφεία μας. Επίσης, παρακαλώ να έρχονται οι λαχνοί για να κάνουν την κλήρωση. Ευγενή προσφορά, ευγενή προσφορά του θεάτρου και της κυρίας Μέρη Τράγκα. Είναι 10 προσκλήσεις δωρεάν, στο θέατρό τους είναι εδώ δίπλα, Δελιγιάννη και Κουκουλίνας. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο θέατρο και ποιοτικό θέατρο, κυρία Τράγκα, που αγωνίζεται και αυτή χρόνια, πολλά έχει βγάλει πολλούς μαθητές μέσα από τη σχολή της. Νομίζω και ο κύριος Γιώργος Βασιλείου από εσάς πέρασε, έτσι δεν είναι, και ο κύριος Βασίλης Πολίτης, εδώ κοντά μας. Ελάτε να σας δουν ξανά, κύριε Πολίτη. Αυτό το πλούσιο χειροπρόκειτο είναι ένα καπαλού. Να βοηθήσουμε τη λαχιοφόρα αγορά. Μείναν αρκετά. Να κάνουμε ένα γύρο ξανά. Τι λέτε. Άντε, δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Δεν έχουν τελειώσει. Α, δεν έχουν τελειώσει. Να κάνουμε και καμιά προσφορά. Προσφορά δηλαδή πόσο. Ωραία. Λοιπόν, μία προσφορά. 20 λαχνοί κάνουν 60 ευρώ. Ναι, ναι, περιμένουμε. Εμείς τα δίνουμε με 30. Θέλετε. Αν θέλει κάποιος. Αντί για 60 ευρώ, με 30 ευρώ 20 λαχνούς. Μπορώ να τους έχω. Ναι. 20 λαχνούς παρακαλώ. Ο δάσκαλός μου, ο κύριος Γιάννης Μπουφίδης, θα πάρει τους 20 λαχνούς. Εδώ στον κύριο Μπουφίδη, παρακαλώ, 20 λαχνούς. Και ακόμα μια προσφορά, πάλι για άλλη προσφορά, 20 λαχνοί. Κάνουν 60. Με 30. Με 20. Ο κύριος. Μάλιστα. Ο Χρήστος. Ο Χρήστος. Ευχαριστούμε. Δώσε και στον Χρήστο. Και δώστε μου τα... Κατόπιν μεγάλης πιέσεως, άλλοι 20 λεπτοί. 20 ευρώ. Εδώ, μάλιστα. Ένα λεπτό. Ξαδέρφη μου, την κυρία Νέχη Κουμπαρά. Ευχαριστώ.
ακόμα μια προσφορά. Άλλους 20 κάποιες φορές. Μάλιστα. Ελάτε 20. Εδώ ο κύριος. Πού είστε παιδιά, Θεόνη, Κατερίνα. Πέθε να ακούσεις παρακαλώ πέρα, τι κάνετε πίσω. Τι κάνετε. Ας ξεχωρίζουν 20-20 ταχνούς γιατί θα έχουμε κι άλλες προσφορές αγάπης. Εδώ άλλους 20. Λοιπόν, κλείστο. Ακόμα 20 λεγνούς. Ναι, 20 λεγνούς, 20 ευρώ. Στην κυρία Βαγιατζή. Κύριος, εκεί πήγεται. Εδώ είναι. Εδώ, 20 εκεί και 20 στην κυρία Βαγιατζή. Και εσείς, ένα λεπτό. Και 20 ακόμα είναι δικούς. Εδώ Καταρίνα. Καταρίνα, εδώ η κυρία. Τι μας έχει μείνει για να κάνουμε καμιά καλύτερη προσφορά. Πιο καλή δεν γίνεται. Ένα ευρώ αγνός πήγε. Θα είναι και άλλοι που για τους υπόλοιπους που πήραν 1-2. Δεν θα είναι άνηση. Μια τελευταία προσφορά και τελειώσαμε. Ακόμα μια τελευταία προσφορά. Πρώτη τελευταία. 50 με 50. 50 με 50. 50 λαχνούς, 50 ευρώ. Ελάτε. Το 20. Το 20 πουλάει καλύτερα. 20 με 30. Το 20 λαχνί. Για τελευταία. 20 με 30. 20 λαχνί, 30 ευρώ. Έτσι. 20 λαχνί, 20 ευρώ. Ο κύριος. 20 λεπτούς ο κύριος. Ο κύριος Γάλλος, ο Γιώργος, τελευταία, εντάξει. Λοιπόν, φέρετε και τα στερέκια να τα ρίξουμε μέσα για να κάνουμε γύρω. Δώστε τα... Τρία παιδάκια παρακαλώ να έρθουν εδώ, τρία παιδάκια. Καθίστε πάντα, ακόμα ακόμα, είστε και ρωτήσετε. Κόφτε, εσείς και πέρα. Δεν πήρε, μισό λεπτό. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Υπάρχουν άλλα κομμάτια τα οποία δεν τα ρίξαμε μέσα. Όλα τα έχουμε πάλι. Καλύτερα να το βάλουμε. Φέρτε εδώ, φέρτε εδώ. Ορίστε, όχι, τώρα κάτω στους η ώρα. Λοιπόν. Λοιπόν, ένα παιδάκι. Όχι, αυτό είναι πολύ μεγάλη. Ένα. Φωνάξτε το νούμερο, τι γράφει. Ποιο νούμερο είναι. 454. 454 και έβγαλε το πρώτο σταυρό. Άλλο παιδάκι. Εδώ, εδώ. Τι τραβήξατε. 792.
Πάτε, φέρτε εδώ στον Ναι, δώστε μας αυτά λεπτό. Πάρα πολύ καλή σου να κάνει ακόμα μια φορά, σκάτε και το πάτε. Ποιο ήταν το δεύτερο που μέρος σου να πούμε εδώ. Ο κύριος Ζάχαρης κέρδισε το ένα. Ένα παιδάκι από εδώ. Η κυρία Πόφη, η κυρία Πόφη, εκεί. Εδώ το παιδάκι. Για να δω τι λέει. $580. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, το 454 είναι το 1, το 792 είναι το δεύτερο και το 508 είναι το τρίτο. Ας έρθουν να τους πάρουν τους σταυρούς. Ελάτε. Ελάτε τα νούμερα που είπαμε να πάρετε τους σταυρούς. Εγώ και έρθω. Και ο τελευταίος. Μητέρα μου. 4-5-4. Ναι. Θα δείχνει για τους... Λοιπόν, κέρδισε... Α, μην τα πειράξεις, ψώ, ο κύριος Γιώργος Ζάχαρη κέρδισε τον ένα, η κυρία Σιμίνα του Απίθετο, Σταθακοπόλου κέρδισε τον δεύτερο και τον τρίτο κέρδισε η μητέρα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Λοιπόν, για να μην σας στεναχωρήσω, για να κερδίσετε κι άλλοι, θα πάρει ο καθένας, θα τραβήξουμε στα γρήγορα 10 λαχνούς. Ο καθένας από τους 10 θα κερδίσει, θα πάει πίσω στην έκθεση εκεί που υπάρχει, θα πάρει ό,τι δώρο επιθυμεί από τις εκδόσεις μας, έτσι. Ό,τι δώρο θέλει από τις εκδόσεις μας. Στην αυτούν τα παιδάκια εδώ πέρα. Έλα. Τράβηξε ένα. Έχεις ένα νούμερο. Το 483. 483. Κερδίζει ένα δώρο από τις εκδόσεις μας. Μπορεί να το πάρει, φεύγοντας. Έλα, εγώ. Έλα. Παιδάκια άλλα, δεν έχει εδώ. Έλα. Το 765. Το 417. Εγώ θα σας χαιρετήσω γιατί πρέπει να αποχωρήσω. Λοιπόν, να είστε καλά. Πήρατε την προσκλησούλα όλοι. Έτσι θα τους εκμεράσετε λοιπόν εκεί. Να είστε καλά. Να σας ξαναδούμε και επόμεθα το 2003 καλύτερο από το 2002. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Νεκτάριο, τον πατέρα Χριστόδουλο. Πατέρα, σώστε. Καλή ίδια να σας ευχόμαστε στο έργο. Πολλές ευχές. Ευχαριστούμε πολύ και για την προσφορά τους με τους τρεις ασημένιους σταυρούς. Μαζί τη, πώς το λένε, η Σοφία Ιβόσο εξέδωσε ένα βιβλίο για εμάς.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορεί να είναι, τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε πως την κάνουμε τηλεφωνικά να την κάνουμε αν είναι. Εντάξει. Οκ, okay, θα της το πω εγώ. Έλα, να είστε καλά, γεια σας, Γιάννη. Στον Άγιο Παράνομο. Όχι, 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 λίγο πολύ πάμε. 765, 417, 115, 1324, 587, 1426, 777, 1423, 526, 1398, 744, 1436, 543 και 826. Παραμένει αυτό το νούμερο, όποιος άκουσε το νούμερο ή όποιος το βρει, πετάει και πέρα. Επίσης μας είπαν ότι μας έδωσε η κυρία Μεριτράκα 10 δωρεάν προσκλήσεις για το έργο το οποίο παίζεται εδώ στο θέατρο Έναστρο που είναι Δενιγιάννη 19 και Πουπουλίνας. Με τίτλο Ζητείτε δολοφόνους του Λεωνίδα Τσίπη. Υπάρχουν 10 προσκλήσεις είναι δωρεάν. Όποιος επιθυμεί. Δεν το δικό σας. Να πάρει τηλέφωνο αφού πάρει την πρόσκληση για να κρατηθεί η θέση. Όσοι από εσάς θέλετε, όποιος θέλει να μου πει να δώσω πρόσκληση για να πάρει. Άλλος, πρόσκληση για θέατρο. Ευχαριστούμε κύριε Τράγκα. Άλλος. Άλλος. Όχι, όποτε θέλετε μπορείτε να πάρετε. Αρκεί να πάρετε ένα τηλέφωνο πρώτα, είναι πάρει άλλη μία, γιατί είναι για μία. Ωραία, τελειώσαμε. Πριν πάτε, μπορείτε να πάτε μέχρι πότε παίζετε το έργο και αρκετό διάστημα. Πριν πάτε, πάρτε ένα τηλέφωνο για να συναντήσουν θέσεις. Λοιπόν, κλείνοντας, λίγο εσείς παρακαλώ τώρα, να κάνουμε το κλείσιμο, να κάνουμε προσεκούλα. Λοιπόν, πριν κάνουμε την προσευχή, ήθελα να εκφράσω τις πιο θερμές μου και εγκάρδιες ευχαριστίες σε όλους εσάς, σε έναν ένα ξεχωριστά, άντρες και γυναίκες, μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι μας τιμήσατε για ακόμη μία φορά με την παρουσία σας και μας δώσατε ιδιαίτερη χαρά και αγάπη και κουράγιο και δύναμη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι χωρίς συμπαράσταση, χωρίς τη βοήθεια τη δική σας και την ηθική και την πνευματική, την προσευχή σας, αλλά τη στήριξή σας, αλλά και την υλική, είναι τελείως αδύνατο για να μην πω ακατόρθωτο να συνεχιστεί όχι μόνο ο δικός μας αγώνας, αλλά και πολλοί άλλοι αγώνες, είτε ιεραποστολικοί, είτε κοινωνικοί, είτε άλλοι άλλου είδους. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά και εγώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ορθοδόξου Αποστολικού Συνδέσμου ως Πρόεδρος και όλοι οι συνεργάτες μας και οι φίλοι μας και ευχόμαστε ο Θεός, η Παναγία, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο Άγιος Βασίλειος που είμαστε στην ενορία Του να φωτίζουν όλους σας, να σας δυναμώνουν στο έργο σας, στα προσωπικά σας προβλήματα, στην οικογένειά σας, να χαρίζουν ό,τι επιθυμεί ο καθένας και πρωτίστως πνευματική υγεία, αλλά και υλική, και να ευχηθούμε σύντομα να ξαναβρεθούμε και να συνεφρανθούμε ξανά και πνευματικά και υλικά. Ευχαριστώ όσους εκείνους βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί η σημερινή εκδήλωση και έτρεξαν όλο αυτό το διάστημα, είτε με τα τηλέφωνα, είτε με κάποιο άλλο τρόπο, είτε με που πολλοί από εσάς έφτιαξαν βασιλόπιτες και μας έφεραν, τελείως αφιλοκερδός. Τον κύριο Γιώργο Ζάχαρη, ο οποίος μας πρόσφερε όλα τα αναψυκτικά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την κυρία Φωτούλα από το Πανάγου μας έφτιαξε βασιλόπιτες. Την κυρία Παναγιώτα Γάζου, πάλι επίσης βασιλόπιτες. Την κυρία Στέλλα Μουτσοπούλου, η οποία και εκείνη προσέφερε βασιλόπιτες. Την κυρία Ελισάβετ Σαρογλίδου, η οποία και αυτή προσέφερε βασιλόπιτες. Ποιος άλλος ήτανε που μου διαφεύγει, κάποιος άλλος. Αν το ξέρεις, σας ζητάω συγγνώμη. Και όλους εσάς σήμερα που με την κλήρωση αυτή μας ενισχύσετε, είτε όπως βλέπετε, ήταν δωρεάν τελείως η είσοδος και αυτά σχεδόν είναι τα μόνα έσοδα
για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, εκτός από εκείνα τα προαιρετικά που έρχονται κατά καιρούς για το περιοδικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Εγώ να σας υποσχεθώ με τη βοήθεια του Θεού ότι συνεχίζουμε επί των επάρξεων και της πίστεώς μας και της πατρίδος μας. Ελπίζω να μην σας διαψεύσω ποτέ. Ό,τι μπορώ κάνω, οι καιροί είναι δύσκολοι. Υπάρχουν πολλές αντικσότητες. Βλέπετε, χωρίς χρήμα δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν και πάρα πολλά πράγματα. Εμείς, ο ένας είναι φτωχότερος από τον άλλο. Με το ζόρι τα βγάζετε πέρα οι περισσότεροι. Εκ των ενώτων, εν πάση περιπτώσει, και εκ του υστερέματός σας. Δεν περάζει όμως, γιατί όπως βλέπετε, ο μεγάλος αγώνας και ο πολλής αγώνας των πιο πολλών οργανώσεων και αδερφοτήτων γίνεται από το υστέρημα πάρα πολλών φτωχών και ενδέων, θα λέγαμε, πιστό. Οι πλούσιοι περί πολλών άλλων με ρυπνούν και τυρβάζουν και εύχομαι κάποια στιγμή να μετανοήσουν πριν είναι πολύ αργά. Και πάλι ένα θερμό ευχαριστώ. Παρακαλώ το Διοικητικό Συμβούλιο να έρθει κοντά μου, τον κύριο Αντιπρόεδρο, τον κύριο Μένη Χρήστο, τη Γενική Γραμματέα, την κυρία Αντωνιάδου, να έρθει εδώ, η Ταμίας, κυρία Θεογνωσία, ο Σύμβουλος, ο κύριος Παντής, κυρία Ελένη Σταμούλου, όλοι εδώ παρακαλώ, το Διοικητικό Συμβούλιο. Πιο γρήγορα παρακαλώ. Εκτός από μένα, που φαίνομαι καλός ή κακός, υπάρχουν και οι αφανείς ήρωες και συνεργάτες, όπως πάντοτε βέβαια, που βρίσκονται κοντά μου και χωρίς αυτούς είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει και η μητέρα μου και ο θείος μου. Έλα, φύγε εσύ. Που χωρίς αυτούς θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει όλο αυτό το έργο το οποίο έγινε και το οποίο βέβαια δεν ήθελα έτσι να μακρηγορήσω και να σας κουράσω, άλλωστε το γνωρίζετε περισσότερες ότι κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού. Χωρίς λοιπόν τους συνεργάτες μου, το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και άλλους οι οποίοι δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα ή δεν μπορούν να παρευρεθούν για να μην πάση περιπτώσει. Και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω δημόσια για την αγάπη τους, για τη συμπαράσταση τους όλα αυτά τα χρόνια. Και την ηθική και την υλική και θα ήθελα ένα θερμό χειροκρότημα από όλους σας για τους συνεργάτες μου. Δύο λόγια μόνο να σας πει ο Αντιπρόεδρος, ο κύριος Χρήστος Βένης, πριν κλείσουμε. Μουέ της νομικής. Μου έλεγε αυτός. Που σας είπα, δεν θέλω. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι η νομική εμείς για να εξομαλύνουμε και για να απαλύνουμε τις αμαρτίες μας, μερικοί από εμάς, αν και πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε, υπηρετούν ευγενείς σκοπούς. Πράγματι, ο σκοπός που υπηρετούμε εδώ είναι όχι μόνο ευγενείς. Καθίστε με όλα αυτά, κάτι δεν κουράζεται. Καθίστε. Όχι, δύο λόγια. Είναι ένας σκοπός ο οποίος πράγματι γίνεται με θυσίες. Τον ζω από την πρώτη γραμμή που λέγεται δικαστήρια μέχρι νομικές δυσκολίες της ενοικιάσεως ή οποιασδήποτε άλλης τέτοιας πρώτης γραμμής του συλλόγου. Εκεί ο πατήρ Μάξιμος πραγματικά από το εστέρημα ενός εκάστοτε εξημών δίνει τον αγώνα αυτόν. Και τον συγχαίρω για τα τελευταία δύο λόγια ότι οι πλούσιοι, οι λεγόμενοι, οι έχοντες και κατέχοντες δεν είναι παρόντες εδώ και σε τέτοιες κινήσεις που παίρνονται μεν, αλλά είναι πλούσιες σε πνευματικό περιεχόμενο. Δυστυχώς, ο Αντίχριστος έχει πλουτίσει πολλούς συλλόγους, κινήσεις, μέτωπα, πολιτικά και κοινωνικά που μας περιβάλλουν και μας διοχετεύουν και διαχέουν αυτό το σκότος του Αντιχρίστου. Ας ελπίσουμε ότι και ας πιστεύσουμε και πιστεύουμε ότι τέτοιες κινήσεις όπως η παρούσα θα αντιμετωπίσει αυτή τη λέλαπα που είναι του καιρού μας και της πολυρίζα της εποχής και εμείς οι ταπεινοί νομικοί όσοι είμαστε αλλά και κάθε άνθρωπος ως νομικός, δηλαδή ως θειασότης του νόμου, της νομιμότητος, της τάξεως, της χριστιανικής και εθνικής, θα βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Πάντερ μου, θα ευχαριστούμε. Είμαστε εδώ εμείς. Εσύ θα μας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ τον Αντιπρόεδρο μας, τον κύριο Χρήστο Βένη, για τα καλά του λόγια και την βοήθεια και τη στήριξη όσον αφορά και σε νομικές συμβουλές και βοήθεια σε δικαστήρια που πολλές φορές χρειάστηκαν, αλλά και την γενικότερη και πιο ευρεία τη συμπαράσταση του καθώς και τη συζύγου του, κυρία Ελένη Σκουρτανιώτη.
που πάντοτε και εκείνη στέκεται στο πνευρό μας. Η Σοφία είναι εδώ. Ναι. Πού είσαι, Σοφία. Έλα, Σοφία. Δεν το ήξερα ότι είσαι εδώ. Είναι η σύζυγος του κυρίου Βασίλη Παντή, του Συμβούλου και Αναπληρωτής Φαρμίας, η κυρία Σοφία Σταυρινουράκη. Δεν ήξερα, συγγνώμη, Σοφία, μου δεν σε είδα. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ όλους σας, ευχαριστώ τους συνεργάτες μου, το Διοικητικό Συμβούλιο και όλους εσάς και... Λοιπόν, σηκωθείτε να ψάχνουμε όλοι στο τροπάριο και να φύγουμε. Μείνατε ευχαριστημένοι? Ναι, ναι. Σίγουρα. Πήρατε όλοι βασιλόπιτα, αναψυκτικό, εντάξει, είναι κανείς παραπονωμένος? Όχι. Έφτασαν για όλους? Για όλους. Έχει περίσσευμα. Ωραία, να είστε καλά εσείς που τα φτιάξετε. Και εσείς που τα τρώτε. Λοιπόν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Βασιλέ Φουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταγού παρόν και τα πάντα πληρών θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίου και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευχαριστούμε εσύ Χριστέ ο Θεός ημών, ότι ενέπλησες ημάς των πνευματικών σου αγαθών. Μη στερείς ημάς και της υπουρανίου σου βασιλείας, αλλώς εν μέσω μεθετός σου Παναγένου Σωτήρ, την ειρήνη διδούς αυτής ελθέ και με θυμών και σώσον ημάς. Όλοι μαζί τα πολιτική του Αγίου Κοσμά. Θείας πίστεως διδασκαλίας κατεκόσμησας την Εκκλησία ζήλωτης των Αποστόλων γενόμενος σιγάρ τη Θεία αγάπη τερουμένος Ευαγγελίου το λόγον διεσπίρας κόσμα ενδόξε Χριστό τον Θεόν οικέτευε δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Πριν μου το διευκόρνω, θέλει κανείς να πει κάτι από εσάς? Από το μικρόφωνο. Είναι κάποιος που θέλει να πει κάτι? Ένα λόγο μόνο. Ελάτε. Ειρήνη να έχουμε. Να είστε καλά, κύριε Τράγκη. Πες το. Κάποιος άλλος? Γιώργο. Μην τρέπεστε. Αν κάποιος θέλει να πει κάτι, να έρθει. Από εδώ. Ο Θεός και... να σας δυναμώνει στο έργο σας. Πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λόγια εδώ η γραμματέας μας, κυρία Αντωνιάδη. Στα γρήγορα. Ήθελα να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ για την απόψινη βραδιά, γιατί λόγω της μετακομίσης δεν είχαμε τον χρόνο να οργανώσουμε κάτι όπως συνήθως και η ανταπόκριση ήταν πηγαία και άμεση και είχε ακόμη πιο ζέστη η ατμόσφαιρα η απόψινη και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους που αψηφώντας το κτίριο που πραγματικά ήταν πολύ τσουκτέρο σήμερα ήρθαν εδώ για να όλοι μαζί να πάρουμε κουράγιο και δύναμη ένας από τον άλλον σε δύσκολες αυτές τις μέρες. Το έχουμε ανάγκη όλοι. Καθένας μας από εμάς και πιστεύω να συμφωνείτε σε αυτό. Και πάλι σας ευχαριστώ και εγώ. Ο δάσκαλός μου, θα με επιτρέψετε να πει δύο λόγια, κ. Μπουτσίνης. Εγώ θέλω να ευχηθώ στον πατέρα Μάξιμο, στον αγαπημένο μου Κωστάκη, να έχει πάντα δύναμη, είναι το κοσμικό του όνομα. Εγώ τον ξέρω Κώστα, όταν μιλάμε στο τηλέφωνο, Κώστα μου και Κώστα μου, δάσκαλέ μου, δάσκαλέ μου. Χάρηκα ιδιαίτερα έτσι που μαζευτήκαμε, έστω και καθυστερημένα που ήρθα εγώ. Εύχομαι στον πατέρα Μάξιμο να είναι πάντα γερός για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτού του επιπόρου και δύσκολου έργου του. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε εδώ, εκ μέρους και του πατρός Μαξίμου. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον μουσικοσυνθέτη κύριο Γιάννη Μπουφίδη, τον δάσκαλό μου, όπως το λέω εγώ, που ήταν σήμερα μαζί μας και για τα καλά του λόγια. Όλοι μαζί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εισοδόν ειρήνης, χρονιά πολλά, καλή χρονιά και ευλογημένη και εύχομαι σύντομα πάλι να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Τα δώρα με ξεχάσετε, από τις εκδόσεις μας όσους κερδίσατε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και τον κύριο Κουρούση, τον Νίκο, που πάντα μας αγαπάει με τη σύζυγό του και κοντά μας.
και μας βοηθάει, ειδικά και ειδικά. Τι πετάστε, ξεκινάτε, ξέρετε κανένας, όχι, δεν έρχονται.